Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε κοντά σας με τον... Ωραία λεμάχο. Βέβαια. Έρχεται εδώ κάθε σαβούρας. Βγάζει τις μίξες του, τα πετάει εδώ πέρα πάνω στο μικρόφωνο. Αψού ένα σακάει ο άλλος. Κατάλαβες. Μας κολλάνε να πούμε. Δεν αερίζεται καλά το... Δεν το αερίζω το στούντιο, εγώ δεν το κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται, γιατρέ μου. Καλημέρα, Κώστα. Έχει τέτοια θέματα. Μας φάγαν τα λαρίκια. Μας καταράστηκαν. Δεν νομίζω ότι παίζουν ρόλο οι κατάρες. Κακή διαχείριση, κακή ξεκούραση. Ναι. Όλα αυτά λειτουργούν συνεργιστικά. Τι θα πει αυτό? Όλα μαζί συνεργάζονται δηλαδή για να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα. Καλά, αυτό δεν το πιστεύω ποτέ, δεν θα το πιστέψω ποτέ. Γιατί δεν το πιστεύεις? Μα είναι δυνατόν? Συνωμοσιολογικά πέφτει... φαινόμενα ή σενάρια δεν τα αποδέχομαι. Γιατί δεν πιστεύεις ότι εκείνες οι γραμμές που βγαίνουν από πίσω από τα αεροπλάνα? Είναι λίγο υπερβολικό αυτό να το πεις. Συνωμοσιολογία είναι. Εντάξει, ναι. Βέβαια. Άντε και σε ψέκα, α πούμε, τόσο μικρό όγκο, τόσο μεγάλο όγκο αέρα. Τι να προλάβει και τι να διασπαρεί και τι να απορροφηθεί από τους οργανισμούς. Άρα λες αυτά είναι σαν γλαμάρες. Καλά, δεν το συζητάμε καν. Άρα είμαστε αρρωστιάριδες. Εντάξει, είναι λογικό. Η αλλαγή κλιματική. Δεν έχουμε ακόμα προσαρμοστεί στις νέες θερμοκρασίες του οργανισμούς μας. Είναι λογικό. Μέχρι να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε, η άμυνά μας. Τι κάνουμε για την άμυνα? Πώς βάζουμε τρίτο στόπερ στην άμυνά μας, μιας και είσαι γιατρός, κτηνίατρος βέβαια, αλλά θα γνωρίζεις φυσικά και τα άλλα. Βελτιώνουμε την ετοιμασία μας, δηλαδή δεν τεινόμαστε και βέβαια και πολύ βαριά. Ναι. Βελτιώνουμε την ποιότητα της διατροφής μας. Δηλαδή τι κάνουμε όταν λες ποιότητα διατροφής? Φρούτα, λαχανικά και τέτοια. Ακριβώς, ναι. Ναι. Ανοίγουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε πιο συχνά και μικρά γεύματα μέσα στην ημέρα. Βασιλικούς πορτούς. Εντάξει, προσπαθούμε να καλύψουμε όλη τη δυνατή γκάμα θρεπτικών ουσιών. Δεν μου λες, πιστεύεις ότι πρέπει να παίρνουμε και συμπληρώματα? Όχι. Γιατί όχι? Δεν είναι απαραίτητο. Εάν συντρέχει λόγος ιατρικός, έχεις κάποιες ελλείψεις, ναι, αλλά νομίζω ότι γενικότερα, αν κάνεις μια συντρεχωμένη διατροφή, δεν χρειάζεται να παίρνεις συμπληρώματα. Ποτέ. Όχι. Καμιά πρωτεΐνουλα, κάνω αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, λες. Αν και γιατρός, βλέπω ότι δεν προωθείς να πούμε τα προϊόντα τα ιατρικά. Αυτά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πραγματικά άμα λειτουργούν πολύ συνεργιστικά και άμα χρειαστεί και υπάρχουν ελλείψεις συγκεκριμένες, ξέρω εγώ, αμινοξέα, οτιδήποτε, μπορεί να πάρεις κάποια συμπληρώματα διατροφής, αλλά δεν είναι συνήθως απαραίτητο. Δηλαδή τους πολτούς να μην τους τρώμε το πρωί, να πούμε. Εντάξει, αυτό δεν είναι συμπληρώματα διατροφής, είναι τρόφιμο ο πολτός. Ναι, δεν βοηθάει, ας πούμε. Εντάξει, βοηθάει, ναι. Είναι μια συμπυκνωμένη μορφή ενέργειας. Ναι, δεν κινδυνεύεις από αυτό? Όχι. Άμα φας όλο τον πολτό, όμως μπορεί να πάθεις κάτι. Καλά, εντάξει, εννοείται. Ναι. Λέγε, γιατρέ μου, τι γίνεται? Μπήκαμε σε μια φάση, ένα δεκαήμερο πάρα πολύ έντονο. Εντάξει, τώρα από συνεντεύξεις, από ιστορίες. Σήμερα άκουσα δύο προσωπικότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Τόσο στον χώρο του Super League και το κομμάτι παραμονή, ο κύριος Κούγιας, όπως και ο κύριος Αναστόπουλος που βγήκε και μίλησε. Βέβαια, με έκπληξη παρατήρησα ότι παρά το αρνητικό αποτέλεσμα του Άρη, πλέον οι στοιχηματικές εταιρείες δεν τον βάζουν καν στο κουπόνι για το θέμα της ανόδου. Τον παίζουν απλά το να πάρει την πρώτη θέση με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Θεωρούν αυτονόητη την άνοδο του Άρη. Ναι. Απόδοση 1 δηλαδή. Αυτό ούτε η ΑΕΚ του Μελισανίδη πριν 2 χρόνια. Στην Β' Εθνική. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω στοιχηματικές εταιρείες που ακριβώς αντλούν αυτή την αισιοδοξία για την ομάδα του Άρη. Ναι. Δηλαδή θεωρούν βεβαιότητα πλέον την άνοδό του. Ναι, ναι. Χωρίς να έχουν εικόνα από όλες τις ομάδες γενικότερα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι πολύ ύψο κίνδυνο που γίνεται. Είχαμε τεράστια ανακοίνωση εναντίον του Μελισανίδη από την Original Πάτρας. Όχι την αυθεντική της Αθήνας, των Εξαρχείων, το δωματιάκι της Αργεντινής. Ναι. Ένα παράρτημα από μια περιφερειακή δηλαδή Original. Ναι. Δεν μου λες... Ανεξαρτητοποιημένη σχέση με την κεντρική Original. Ναι. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύεις? Δηλαδή, το ότι η εξαρχιώτικη Original δεν έβγαλε. Αυτό είναι εσωτερικά το συνδέσμο της ΑΕΚ. Έχει διάφορα παραρτήματα. Τώρα, αν κινούνται τελείως ανεξάρτητο ένα παράρτημα από το άλλο. Δηλαδή, ο Super 3 του Σαουρίδη δεν θα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Ας πούμε, ο Super 3 Εβόσμου. Η δομή της Original μας μοιάζει πάρα πολύ με το Super 3 Εβόσμου. Ό,τι πιο κεντρικό. Σαν τη γραμμή και τα υπόλοιπα που θα ακολουθούσαν. Υπάρχει δόγμα δηλαδή.
Εννοείται. Ναι. Ενία γραμμή. Ενία γραμμή. Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δημοκρατία, α πούμε, πιο πολύ. Εντάξει, αυτό θα μας το εξηγήσουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Πάτρα. Ναι. Νομίζω ότι ακούγόμαστε παντού και ότι μπορεί να μας δώσουν απαντήσεις. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Να... Υπάρχει δυσαρέσκεια στον κόσμο της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν βγάζει αυτό που λέμε μια δυναμική ομάδα ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Αγωνιστικά. Το κύπελο δηλαδή δεν έδωσε. Ναι. Το κάτι παραπάνω. Αποδείχθηκε λίγος τίτλος. Τα είχαμε πέρσι για την ΑΕΚ. Να δώσουμε χαιρετίσματα σε δύο φίλους μας. Όχι μόνο σε δύο και σε περισσότερους. Παγωμένη Φλόρινα, λέει. Συγχαρητήρια που αντέχουν εκεί πέρα. Χοτέλ Φέδων. Να ξέρεις, Χοτέλ Φέδων είναι γνωστό ξενοδοχείο. Στη Φλόρινα. Φωτιά στο τζάκι, καστανάκι, κόκκινο κρασάκι με το φίλο σου τον Νίκο. Α, αυτά είναι. Ζάχαρη περνάμε. Νίκος ωραία από... ζωή. Νίκος από Γιαννιτσά. Είναι ωραίο πάντως οι άνθρωποι να ξέρουν μου φίλο, να περνάνε καλά. Ε. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ένας παιδικός μου φίλος από το σχολείο. Ο Νίκος. Δεν λέω επίθετο. Μεγάλος, μεγάλος τέλεχος σε εταιρεία. Και είναι στη Φλόρινα αυτή τη στιγμή. Είναι στη Φλόρινα. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά είναι και αυτός στη Φλόρινα για τη δική του την εταιρεία. Η οποία μπορεί να μην είναι πολυεθνική και ξένη, αλλά είναι μια πολύ δυνατή εταιρεία στον χώρο της λίπαρσης του αυτοκινήτου. Και συναντιόνται πολλές φορές στη Φλόρινα στο ξενοδοχείο Φέδων. Τώρα τις κουφάλες τις ζηλεύω και τις δύο. Εγώ γιατί... καθόλου δεν μου αρέσει το κρύο. Ναι, εμένα μου αρέσει. Θα ήθελα να ήμουν με αυτούς τους δύο τώρα εγώ και ας έπινα κρασάκι κόκκινο. Μ' αρέσει η βροχή, έχει το πολύ κρύο. Σ' αρέσει η βροχή. Όχι το πολύ κρύο όμως. Ναι. Ο υγρός καιρός, δηλαδή έτσι ο μουντός. Οι ανέμοι σ' αρέσουν, γιατρέ. Όχι. Δεν σ' αρέσουν οι ανέμοι. Οι πολύ δυνατοί άνεμοι όχι. Δεν αλλά μου αρέσει αυτό που λέμε η υγρασία, η μουντίλα. Ναι. Η ατμόσφαιρα Λονδίνου. Η Αγγλία να πούμε. Δηλαδή ναι. Από ελληνικές πόλεις νομίζω ότι τα Γιάννα θα μου ταιριαζαν. Αυτή η γκώθικη ατμόσφαιρα έτσι. Ναι. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός. Εμένα μου αρέσει. Είναι όμως... καλός για ναι. Τα μάτια, σε ξεκουράζει. Ναι, 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 ναι. Δεν μπορώ το καλοκαίρι το οποίο είναι. Το πολύ ήλιο. Μη παραγωγικό. Εντάξει. Τώρα αυτοί θα φάνε το πρωί. Θα κοιμηθούν. Πιού τις κλασάρες τους, τα κάστανά τους, θα ξυπνήσουν το πρωί. Μια χαρά. Θα προλάβει ο ένας φίλος μου ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, θα τους φάει το πρωινό, ξυπνάει πιο νωρίς. Καρύδια θα τους φάει τα πάντα και ο Νίκος από τα Γιάννητσα θα μείνει πάλι με το αυτοκίνητο. Το θέμα είναι να μην έχουν παγώσει δρόμοι, γιατί στη Φλόρινα να συμβαίνουν κάτι τέτοια το πρωί, είναι λίγο επικίνδυνο το οδικό δίκτυο. Αυτοί είναι και επαγγελματίες οδηγοί, δεν είναι. Σιγά, σιγά. Ακόμα είναι νωρίς. Ναι, 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 ναι. Φαινόμενα στους δρόμους. Αν και η Φλόρινα πολλές φορές σε εκπλήσει. Η Φλόρινα, ρε φίλε. Κακό δικό δίκτυο, δεν ξέρω, απαρχαιωμένο. Είναι μια πόλη που αν είχα κάνει κανένα έγκλημα και με κυνηγούσανε. Θα έχει κρυφτεί άνετα, δεν σε έβλεπε στα βουνά εκεί πέρα. Είναι ένα κρυφί για το καλό η Φλόρινα να πούμε. Άμα κάνει καμιά λαδιά, ας πούμε, και σε κυνηγάνε, χρωστά, κάνει ράνι, ξέρω κτλ. Έχει σκοπανίσει κανέναν ή έχει πυροβολήσει κανέναν. Η ορεινή όγκη. Ναι, 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 χειμώνα κιόλα δεν σε βρίσκει κανένα, θα πούμε. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν αυτό το σκηνικό με την Original. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μόνο ένας Καστοριανός διαμαρτύρεται, τον ακούω ταξιδιά το μεσημέρι, ναι. Ναι. Αλλά γενικά οι αεξίδες είναι ξενερωμένοι. Και αυτοί που φωνάζουν και αυτοί που δεν φωνάζουν. Κάποτε θυμάσαι πριν κάποια από χρόνια Αθήνα, μιλώντας στις αρχές, ναι, είχα ναι. Πει ότι η ΑΕΚ πανιωνιοποιήθηκε. Ναι. Με την έννοια δηλαδή ότι η δυναμική της έχει πάει σε τέτοια συρρήκνωση ναι, ναι. Που και έχοντας χάσει βέβαια και το στίγμα της Νέας Φιλαδέλφειας, ίσως ναι. Να είναι και σε χειρότερη μοίρα. Πανιωνιοποιήθηκε. Δηλαδή, από τύπους υπέστρα γιατρέ. Δεν υπάρχει πολύ αυτό που λέμε συνοχή είναι. Καθόλου. Τι ατάκια έχεις δώσει. Εντάξει, το είχα πει τότε, είχαν διαμαρτυρηθεί πολλοί αεξίδες. Από ό,τι φαίνεται. Γίνεται περισσότερο. Συνεχίζει και ισχύει κάτι τέτοιο. Πάει στο κούλα περισσότερο παρά. Συρρυκνώνεται. Δηλαδή αντί να πάει στο γκρουπ τον Πάνο, πάει στο γκρουπ εκεί Πανιώνιος, Γιάννενα, Πανετολικός. Αρχίζει πλέον και γίνεται μια ομάδα μεσαία κλίμακα στην Ελλάδα. Ναι. Το κύπελο το πήρε όμως πέρσι, δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το κύπελο για μένα είναι υπόλοιπτο θεσμό πλέον. Δεν είναι υπόλοιπτο. Αν δηλαδή σε έβαζε ο Μίλου γύρω παλίγκ να πω, ναι, είναι ένα μεγάλο τίτλο. Αλλά ένα κύπελο τώρα. Δεν σε βάζει του ομίλου του γύρω παλίγκ. Για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, ναι. Ο μεγάλο τίτλο πριν το πρωτάθλημα. Ναι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχουν αρκετά. Εν τω μεταξύ, αυτοί που έχουν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα σαν ομάδα από πότε. Από Αθήνα πληροφορία. Από πότε. Από Αθήνα πληροφορία. Αυτοί που κυνηγάνε Μελισανίδη. Δεν μπορούν να το μπουν κατευθείαν, να το σκίσουν κτλ. Δημοσιογράφοι, οπαδοί κτλ. Γιατί φοβούνται και τη σωματική του ακεραιότητα και την έχουν πέσει, να πούμε, στον Μπάγεβιτς. Δηλαδή, βρήκανε. Βρήκανε ξυλαστήριο θύμα. Βρήκανε, λέει, ξυλαστήριο θύμα στον Μπάγεβιτς. Και μαθαίνω επίσης ότι πίσω από αυτές τις κινήσεις είναι και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Ο οποίος επανακάμπτει στα κοινά της ΑΕΚ. Κάνει, το προχθές. Κάνει εκπομπή ήταν, στο Sport FM. Ήταν στο γήπεδο. Ναι. Στο παιχνίδι.
Με τον Πανιόνιο. Στο Sport FM κάνει εκπομπή. Ναι, ναι, και είναι λέει πίσω από αυτές τις ιστορίες. Βέβαια, για να φτάσει ο Ντέμις να θέλει να διοικήσει ξανά την ΑΕΚ και να πάρει και τα λοιπά, δηλαδή, σημαίνει ότι η ΑΕΚ έχει δώσει δικαίωμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πισωγύρισμα για την ΑΕΚ παρουσία του Νικολάηδη στα κοινά της, στα διοικητικά της. Σκόρδας και Νικολάηδης δείξανε ότι είναι κακοί διαχειριστές. Και κακοί όσον αφορά το κομμάτι το λογιστικό. Δηλαδή είναι και ναι. Δύο με το 44 εκείνη την περίφημη χρονιά, με τρομερή συσπήρωση, με τον κόσμο να γυρνάει και εγώ να συμμετέχει αθρώα. Τον Ντέμι, τον Νικολαίδη και τον Σκόρδα θα τους ήθελα παράγοντες σε Άρη και ΑΕΚ. Όχι σε μπροστινή γραμμή όμως. Χωρίς να διαχειρίζονται χρήματα. Απλά επικοινωνιακά να μαζεύουν τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι. Θα έπαιρναν τον Πανόπουλο, ας πούμε, και τον. Πώς το λένε τον άλλο του. Πότε είχε τελευταία φορά η ΑΕΚ και ο Άρης νοικοκυριό, σαν σωματεία? Ποτέ. Δεν θυμάμαι δηλαδή την ΑΕΚ να έχει νοικοκυριό. Ο Άρης, κοίτα, πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Να πάμε επί εποχές Γράντα. Ναι, επί εποχές Γράντα. Επί εποχές Γράντα. Νοικοκύρης ο Άρης ήταν επί Γράντα. Αλλά αντιτουριστικός όμως το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι. Δεν ήταν ελκυστικός ποτέ. Κοίτα, αν τάιζε εκεί τους οπεράδες θα ήταν αγαπητός, αλλά δεν. Θυμάσαι τον Άρη, δηλαδή, ήταν να παίζει. Καλό ποδόσφαιρο. Κοίταξε, κοίταξε. Οι σουπεράδες τότε είχαν δει το έργο πάρα πολύ πιο επαγγελματικά από τους άλλους. Ήταν μπροστά. Σου λέει, εμείς δεν είμαστε τώρα για μεροκάματα. Εμείς τώρα δεν είμαστε για να φυλάμε με 50 ευρώ. Και πήραν την εξουσία. Σου λέει, τι θες. Εμείς δεν είμαστε τώρα να μας δώσεις ένα δωματιάκι. Εμείς δεν είμαστε τώρα να μας δώσεις μια μπουτίκ. Εμείς θα διοικήσουμε τον Άρη και θα οικονομήσουμε. Το κατάφεραν. Το κατάφεραν. Πέρασαν, έκαναν την περατζάδα τους. Εντάξει. Μεγάλη όμως. Μεγάλη περατζάδα. Μακροχρόνια. Ναι. Καταστροφική για τον Άρη. Η περατζάδα τους. Σαν οργανισμός ο Άρης πλέον είναι ανυπόλυπτος. Βέβαια. Το θεωρείς ανυπόλυπτο. Βέβαια. Όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Με εξαίρεση βέβαια τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια στοιχειώδη πόλυψη και αυτό λόγω του Σαβίδη. Ναι. Δηλαδή έδωσε. Όχι λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Σαβίδη. ΠΑΟΚ, δηλαδή έδωσε μια. Εξυγίανση, μια δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να υπάρχει και να λειτουργεί. Κοίτα, το φαινόμενο του ΠΑΟΚ λέει το εξής. Χωρίζουμε τον ΠΑΟΚ σε δύο στοιχεία. Το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σταδιακά βελτιώνεται. Ναι. Σαν οργανισμός, δηλαδή βλέπεις ότι αύριο παίζει ένα μάτς με την Κάραμπαχ. Θα πας. Ναι, είναι μια ευκαιρία, μια που δεν θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, είναι και αργά. Να κάτω από 10.000 θα έχει. Να δω και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Η Κάραμπαχ μου άρεσε σαν ομάδα, ναι. Αυτό που είδα πριν δύο εβδομάδες. Ναι. Οπότε είναι και αυτή ένα εξτρά κίνητρο για να πάω να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Ναι. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την πρόκριση. Ναι. Γιατί τους συμφέρει και να βελτιώσει τη βαθμολογική τους θέση για να έχουν καλύτερες κληρώσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου αδιάφορο το παιχνίδι. Πέφτουν λεφτά εδώ, ρε. Πέφτουν λεφτά εδώ τώρα. Βελτιώνονται πολύ και τα. Και τα κέρδη και στους δύο θεσμούς και στο Europa League. Λοιπόν, και στο Champions League. Ωραία. Πέρσι, ο ΠΑΟΚ έβαλε στα ταμεία του 5.500.000 ευρώ. Από το Europa League. Ναι. Αν μάλιστα λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι δικό μου. Επαναλάβει την ίδια πορεία. Όχι. Είχε καταφέρει να περάσει στη φάση των 32, τα χρήματα αυτά θα ξεπερνούσαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα. Η UEFA ανακοίνωσε τα ακριβή ποσά που πήρε ο ΠΑΟΚ. Πήρε, λέει, 2,4 εκατομμύρια ευρώ από τους προκριματικούς και την είσοδο στους ομίλους. Άλλα 880 περίπου ως μπόνους από τους βαθμούς που μάζεψε στους 6 αγώνες, λέει, που έδωσε. 7 βαθμούς και πέρσι. Ενώ, λέει, 2.200.000 αναλογή στο market pool. Τηλεοπτικά. Αξίζει, λέει, να σημειωθεί ότι η Dortmund που ήταν στον ίδιο όμιλο έβαλε στα ταμεία της 14,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Κράστρονταρ 6,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Καμπάλα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αμεληταία. Είναι πολύ σημαντικό το οικονομικό κίνητρο. Οικονόμα, καλή. Βέβαια, φυσικά. Τώρα μεταγραφές, τώρα γιατί δεν κάνανε. Εντάξει. Βάλε που επενδύθηκε αυτό το ποσό. Βάλε του Λούκα τα λεφτά. 7 εκατομμύρια ευρώ. Βάλε του Μακ τα λεφτά. 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Βάλε και αυτά εδώ. Βάλε τηλεοπτικά Super League. Βάλε καλά, πολύ καλά. Βάλε διαφημίσεις. Έσοδα. Διαρκείας εισιτήρια. Ξέρεις τι σημαίνει. Μπουτίκ. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Είναι σε καλό δρόμο οικονομικά. Όχι, όχι, όχι.
Ως μαγαζί δηλαδή. Ο κύριος είναι... Σαββίδης εξευτέλισε τη Θεσσαλονίκη και είπε ότι εγώ είμαι σωστός διαχειριστής, αν χρειαστεί βάζω λεφτά, δεν κλέβω το σωματείο μου, έχω έσοδα, έχω έξοδα, είμαι κύριος, είναι ένας σύγχρονος Παντελάκης ο Σαββίδης. Βέβαια, ο Σαββίδης μπορεί αύριο να βάλει 10 εκατομμύρια από την τσέπη του, εντάξει, και να πει παίρνω δύο παιχτάραδες. Δεν το κάνει όμως. Και σκέψου ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν κεφαλαιοποίησε τη μεταγραφή Μπερμπάτοφ οικονομικά. Ουσιαστικά αυτό το ρεπορτάζ που είναι με ψηλά γράμματα, που λέει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε 5 από εκεί, πήρε 5 από εδώ, πήρε 3 από εκεί, πούλησε 5 από εδώ. Δεν είναι καθόλου. Ποιο είναι ο επόμενο ΜΑΚ και ο επόμενο καθόλου... τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου βλάκα αυτό που διαχειρίζεται τον ΠΑΟΚ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω αν θα βάζει και από την τσέπη του άνθρωπο. Ξέρω όμως αυτό που είπε ο ανισόρροπος Αναστασιάδης, σε εισαγωγικά ανισόρροπος, ότι τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον διοικήσει ένας από τη λαχαναγορά που να μην κλέβει. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι παραπάνω. Δηλαδή με άλλα λόγια είπε ότι οι υπόλοιποι δεν κάνανε και τη σωστότερη διαχείριση. Όχι ότι κλέβανε οι άνθρωποι, δεν κάνανε τη σωστότερη διαχείριση. Είμαι πολύ κομψό στα λόγια μου. Ωραία. Τώρα ο Ανδρώνης είναι στο αυτοκίνητο, φαντάζομαι. Και λέει, ουφ, θα πάει στο σπίτι να κοιμηθεί ήσυχος. Γιατί σου λέει, όχ, θα πετάξει τίποτα αυτός. Εγώ όμως επειδή πονάει ο λαιμός μου και πάω αργά σήμερα. Είμαι πιο ήπιος. Είμαι πιο ήπιος. Δεν μ' αρέσει αυτό το στυλ, βέβαια. Θα το φτιάξω εγώ μέχρι την άλλη εβδομάδα. Θα το φτιάξω. Έκανα την πόλη λίγο ορδελομπού. Σήμερα νομίζω η παρουσία του κύριου Κούγια στα Ερτζιανά. Κοίτα, τον Κούγια τον έβγαλα μόνο για τον Αναστασιάδη. Κάκο, έπρεπε να τον ρωτήσει πολύ περισσότερα. Ήταν στο είναι αντίπαλο του Ηρακλή, ναι, ναι, πολύ σημαντικό η Λάρισα. Και ποιο θα μα ακούσει από τον Ηρακλή, μόνο αδερφέ μου τώρα, άμα το πω για τον Ηρακλή. Το πικάντικο για τη μάχη τη παραμονή, πώ θα την κρίνει. Θα την κρίνουν εξαγωνιστικά άλλοι ή θα κρυθεί μέσα στο γήπεδο καθαρά. Τώρα τι περιμένει, δεν θέλω να ρωτήσω τον Κούγια, αν θα παίξει εξαγωνιστικά. Έπρεπε να το ρωτήσει πώ σα φάνηκε το μάτσο με τον Πανιόνιο. Ήταν ικανότατο προπονητή ή εσεί πήρατε το μάτσο με άλλου ρόλου και δημόσιε σχέσει. Ο Κούγια το λόγο το χειρίζεται πολύ καλά γιατί είναι δικηγόρο ο καλύτερο στην Ελλάδα. Εντάξει. Δεν μπορεί να τον πιάσει τα λόγια. Η Λάρισα δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο πριν Αναστασιάδη. Είπε ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένο στο μάτσο Λάρισα Πανιόνιο από τον Αναστασιάδη. Η αγωνιστική ομάδα της Λάρισας ήταν κακή. Ναι, δήλωσε με άλλα λόγια ότι κάναμε δύο σουτ και βάλαμε δύο γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Καλά. Ναι, ναι. Κάτι σου είπα εγώ το Σάββατο. Είχα μια στιχομηθέα και μαζί και με τον Γρηγόρη και λέει αυτό το μάτς λέει δεν είναι ματιασμένο. Ποιο το είπε αυτό? Ο Γρηγόρης. Καλά, ο Γρηγόρης δεν ξέρω αν ματιάζει. Λέει πολύ ξύλο λέει έπεσε. Λέω το ξύλο είναι που το κάνει περισσότερο ύποπτο. Ο κόκκινος. Για μένα. Α, ναι. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα σε ένα παιχνίδι που έχει αδειάσει ο άξονα τη Λάρισα ο Πανιόνιος να στέλνει μασούτ και μπεν στα άκρα, στον ασβέστη. Ναι. Αλλά φοβερό αυτό, είναι προκλητικό. Λέει ένας, γιατί είπε στον Άρη ανυπόληπτο, ο Άρης από πέρσι έχει χορηγία στη φανέλα για 3 χρόνια με τη Στοίχημαν, ενώ η Ηρακλής ΑΕΛ της Σούπερ Λίγκα δεν έχουν χορηγία. Αυτό για το ποιο είναι, λέει, ανυπόληπτη. Σου απαντάει. Κοίταξε, ο Άρης, δεν ξέρω τι το είπε στις χορηγίες από τη Στοίχημαν στη Γάμα Εθνική ή στη Β', πόσο καλό είναι πραγματικά και αν το μαγαζί σημαίνει ότι είναι. Στοίχημα αν είχε και ο Πανθρακικός πέρσι. Oh. Μου λέει τίποτα. Αυτό η Βέρεια έχει, ο Πλατανιάς έχει. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ομάδα ναι. πρώτη, ναι. η μεγάλη εμπορική δύναμη που είναι ο Ολυμπιακός, που έχει την ίδια χορηγία Ωραίος. Και υποστηρικτικές. Συνήθως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ναι. Άλλο μας δηλώνει στοίχημα και τα λοιπά. Να μου πεις είναι και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ναι. Εντάξει, μεγάλο μαγαζί και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μεγάλο μαγαζί πάει ο Ολυμπιακός. Ακόμα μεγαλύτερο. Ναι. Και από πίσω υποστηρικτική, δηλαδή Παθρακικός, Αστέρας Τρίπολης, Βέρεια και Πλατανιάς. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης εμπορικό μέγεθος για να διαφημιστεί στοίχημαν. Ναι. Η Βέρεια. Ναι. Βέρεια τώρα. Βεριούλα. Δεν είναι Βεριούλα. Σε σχέση με τις ομάδες πόλης είναι Βεριάρα. Σε σχέση με Άρη και Ηρακλή. Δηλαδή. Βεριάρα είναι. Δηλαδή θεωρείς τη Βέρεια πιο μεγάλο μέγεθος από Ηρακλή και Άρη. Τη δεδομένη στιγμή είναι πιο μεγάλο μέγεθος. Και από τους δύο. Μάλιστα. Δηλαδή στο χορτάρι εννοείς σαν... Στο χορτάρι σαν οντότητα, σαν προοπτική, σαν δυναμική, σαν δημόσιες σχέσεις, ναι. σαν ό,τι θέλεις. Θα βγει τώρα κανένας σαν ποιότητα διαιτησίας που έχει Βέρεια σε σχέση με ομάδες όπως είναι ο Άρης και ο Ηρακλής, αν και ο Άρης φέτος θα έχει καλές διαιτησίες στη Β' Εθνική. Το πιστεύω αυτό. Χθες άκουσα έναν Αριανό τώρα σε ένα ραδιόφωνο άλλο παραγωγό, ο οποίος είπε απαιτώ να μην μου σφυρίζουν πέναλτι με την καρδίτσα ενάντια. Γιατί λέει όπως ο Ολυμπιακός είναι στην Α' Εθνική, είμαι εγώ λέει ο ανάλογος Ολυμπιακός της Β' Εθνικής. Α, ωραία πράγματα. Υπέροχα. Τι υπέροχα. Είπε λάθος.
Όχι. Βγάζει την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Ότι δηλαδή. Έτσι σκέφτεται πονηρά ο καθένας. Δηλαδή εκεί που εγώ είμαι δυνατός θα εφαρμόσω τον νόμο του ισχύρου. Εκεί που είμαι αδύναμος θα αρχίζω να κλαίω. Δικαιώνει τώρα από το όμορφο, δηλαδή. Καλά, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι αυτονόητο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να πάμε, εννοείται. Καλά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τζάμπα ψάχνεις. Επίσημο συνεργείο Hyundai, Skoda, Kia μόνο στην Εσχιάδης Μπαλοδήμος. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική της λειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Από το 1991 η γεύση και η ποιότητα στο κοτόπουλο έχουν ένα όνομα. Εμίλιος. Με την εγγύηση ποιότητας Πίνδος και τη μοναδική γεύση Εμίλιος. Κοτόπουλο σούβλας αλλά και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Κοτόπουλος χάρας, λεμονάτα στα κάρβουνα τύπου μπριζόλας. Κοτόπουλα Εμίλιος. Ανδρέα Παπανδρέου 76, Νεάπολη. Εμίλιος. Με την υπογραφή της Πίνδου. Παραγγελίες από τις 12 το μεσημέρι ως τις 11.30 το βράδυ. Καθημερινά στο χώρο σας στο 626-456. Η Φατίμα ήταν μόνη της στην κουζίνα. Η τηλεόραση ακουγόταν δυνατά. Έψαξε τα σιρτάρια ένα προς ένα, μέχρι που βρήκε αυτό που χρειαζόταν. Η Φατίμα έπιασε με δύναμη το μαχαίρι και έκοψε το ψωμί. Γιατί να σε φοβίζει μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή τη λένε Φατιμέ? Διώξε το φόβο. Άνοιξε το σπίτι σου σε συνανθρώπους μας που έχουν χάσει το δικό τους. Μπες στο πρόγραμμα Home for Hope του Solidarity Now και φιλοξένησε πρόσφυγες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με την υποστήριξη της UNHCR και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγάπη μου, σε παρακαλώ άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για delivery, πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και εποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα.
Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ποιος είναι πιο στην τζίτα? Τι εννοεί στην τζίτα? Δηλαδή ποιος είναι, ποιος βάλεται περισσότερο, ο Αναστόπουλος ή ο Ίβιτς? Νομίζω ότι ο Αναστόπουλος έχει αυτοσκοπούς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θα του πει κανείς κάτι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι επιτυχημένος αν βγει δεύτερος. Και τρίτος. Δεύτερος πιστεύω. Ναι. Δηλαδή κύριο στόχος του είναι να περάσει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αν βγει τρίτος δεν τον κάνουν, τα, αυτό λέω. Ναι. Αναλόγως ποιος θα είναι δεύτερος. Ναι, εντάξει, ναι. Αν είναι ο Παναθηναϊκός με μια ψηλοσυμπαθητική ομάδα. Ναι. Αν και πιστεύω δεν θα αντέξει βιολογικά. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βάθος στο ρόστερ και μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Άρα βλέπεις τον ΠΑΟΚ δεύτερο καθαρά. Ναι. Το κακό είναι ότι γίνονται play-off, μια κουραστική διαδικασία. Θα ήθελα να βγει ο δεύτερος κατευθείαν από το πρωτάθλημα. Ή τα play-off να συμμετέχει και ο πρώτος. Ή να συμμετέχει ο πρώτος. Λέει. Γιατρέ, σε ποιες θέσεις πονάει ο ΠΑΟΚ κατά τη γνώμη σου για να χτυπήσει πρωτάθλημα? Ωραίο ερώτημα. Για λέγε. Ο ΠΑΟΚ πονάει στον άξονα δημιουργικά. Για μένα δεν υπάρχει δεκάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Θέλει δύο δημιουργικά οχτάρια, έτσι τα ονομάζω, σαν ναι. θέσεις. Ναι, ναι. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι να συμμετέχουν και στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας, αλλά να δημιουργούν και από τον άξονα. Γιατί όποια ομάδα έχει κάθετο ποδόσφαιρο είναι πιο απρόβλεπτη, οπότε γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη. Εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πάσχει. Μάλιστα. Βασικά πάσχουν όλες οι ομάδες, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Λέμε τώρα, αν θέλει να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα, αυτές είναι οι πιο κέρυες θέσεις. Αν έχεις δημιουργικά ναι. οχτάρια, ναι. δηλαδή αν έχεις ένα σκαρτάδο και ένα δεύτερο σκαρτάδο, πήρες το πρωτάθλημα. Απλά πράγματα. Πού θα τον βρει? Το σύγχρονο σκαρτάδο. Εντάξει, δεν ναι. νομίζω. Τώρα κάποιο ποδοσφαιριστή από τη σύγχρονη εποχή που να το πλησιάζει σε ποιότητα και τα. Και την Μαρούλη. Η θέση αυτή είναι ακριβοπληρωμένη. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Δεν πειράζει. Τώρα θα πάρει τη σουρωτή ο Ιβάν. Θα πίνουν τα παόκια σουρωτή, να πούμε μεταλλικό νερό, η Ίδωρ. Εντάξει. Ναι. Γιατί όχι. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ο Άρης από πέρσι έχει χορηγία στη φανέλα για τρία χρόνια. Μας το είπαν για τη Στίχημαν. Ναι. Ναι. Και είπα εγώ ότι έχει και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι πλέον Λίδια. Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό η Στίχημαν. Α, ναι, σωστά, είναι Superfoods. Ο Μάρης δηλαδή που έχει και όμιλο media με αθλητικό ράδιο, φιλοολυμπιακό και site αθλητικά και μη, τι λέει. Λοιπόν, η Στίχημαν δεν έδωσε χορηγία και στον Πανιόνιο. Τυχαία δύο μέρες πριν το μάζ με τον Ολυμπιακό. Α, σωστά, ναι, είναι και η νέα ομάδα. Ο Πανιόνιος μπήκε στο κλαμπ της Στίχημαν. Δημοσιογραφικά έχετε λίγο αυτισμό μετά τις πόλεις σας και χάνετε. Λέει ο 587. Τι έχουμε? Αυτισμό. Ο 997 λέει συνεργιστικά, στοιχομηθεία. Προτείνω στον γιατρό να χρησιμοποιήσει και τις λέξεις ψυχανεμίζομαι, διαλεκτική, πομφολόγια. Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ώστε τις. Πομφολίγα, ναι. Εντάξει, πομφόλιγα είναι. Έτσι ώστε τις μηνύσεις από κορδελιό και από δεδροπόταμο να τις έχετε, λέει, εξασφαλισμένες. Με τον Αλυταρά, ρε. Μ' αρέσουν τα εύστροφα μηνύματα. Ναι, Αλυταράς μεγάλος. Εντάξει. Με 97. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Ηρακλή με νέο προπονητή. Τον Αθερίδη. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, μήπως και. Ίδιος ο Αθερίδης. Έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας με Πλατανιά και Κασιόπη. Διεκδικεί και θέλει 4 βαθμούς για να πει ότι ψιλοπλησιάζει και έχει καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια. Είναι κουμπάρος του Βρέτζου, να ξέρεις. Αυτό είναι καλό. Καλό. Οι δημόσιες σχέσεις ποτέ δεν χάλασαν. Ναι. ΑΕ Πυρακλής, Κασιόπη. Ναι. ΑΟ Χαλκιδόνο Ατρόμητος, νέα ΑΕΚ, νέα ΑΕΛ, νέο Σάρης. Έτσι είναι στις επωνυμίες. Έτσι πρέπει να τις λέμε. Έτσι πρέπει να τις λέμε, ναι. Νέος Αχαρναϊκός, νέος Όφη. Μάλλον Όφη 1925, πώς λέγεται Ολυμπιακός τώρα. Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός ναι. Βόλου 1937, Γιάννα 1966 και δεν συμμαζεύεται. Το ονοματεπώνυμα πάνε και δίνουν. Ναι. Λοιπόν, να πούμε μια κουβέντα και για τα Γιάννενα. Ναι. Τα ναι. οποία τα είδα και πραγματικά με εντυπωσίασαν για ένα και μοναδικό λόγο. Για πες, πήγες. Άφτανα μέχρι Αγρίνιο, το θεωρώ λίγο απίθανο. Στα Γιάννενα έχεις πάρει όμως. Ναι, ναι. Είναι μια ομάδα που συμπαθώ πάρα πολύ τον προπονητή της.
τη δουλειά που κάνει στον αγωνιστικό χώρο, την αθλητικότητά της. Υπάρχουν οι δύο ποδοσφαιριστές συγκεκριμένα που τους θαυμάζω για την παρουσία τους. Θα μου πεις για τον Κοζορώνη. Όχι, ο Κοζορώνης έχει βελτιωθεί εκπληκτικά, τον βελτίωσε ο Πετράκης. Μπράβο, το συγχαρητήρια. Μ' αρέσει δηλαδή να παίρνει παίκτες από την πίσω από το παραβάν και να τους βελτιώνεις. Αυτή βέβαια είναι όλη η παραγωγή σε Εργοτέλη Όφη εκεί από την Κρήτη που την γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά της περιοχής. Ποιο παίκτη είπες? Θαυμάζω τον Άντι Λίλα. Ναι. Μηχανάκι της μεσαίας γραμμής. Και όσο και αν σου φανεί περίεργο, παίκτη τον οποίο πραγματικά λατρεύω. Διώξαν τον Τζουκαλά και κινδυνεύει η Τρίπολη. Και αυτοί πάνε για UEFA, για τσάπιο. Νόε Ακώστα. Ναι, ρε φίλε. 35 χρονών και είναι σκύλος. Σκύλος. Τον βλέπεις να αγωνίζεται και λες. Υπάρχουν κάποιοι 35άριδες που τιμούν και την ηλικία τους και την έννοια του ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, παρένθεση. Ο κολλητός μου, ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος είναι με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά και τρώνε κάστανα στο Hotel Fedon στη Φλόρινα, ήταν ο πρώτος που μίλησε πριν 1,5 μήνα για Μιστακίδη και Φακούντο Περέιρα. Ότι αδικούνται, που δεν συμμετέχουν στην ειδικά, ομάδα. Ειδικά για τον Φακούντο Περέιρα, που λες καμιά φορά ο φίλαθλος, η αίσθηση. Κάθισε μια μέρα και μου ανέλησε στον καφέ που πήραμε, στον Κρόνο, τα στοιχεία που βλέπει στον Περέιρα. Ως περιφερειακός επιθετικός. Και βέβαια, δεν τα βλέπει στον Κλάου. Όχι ως κορυφαίος εχμής. Κάναμε μια ώρα κουβέντα για το αν μπορεί να παίξει μόνος του σαν εννιάρι. Αν πρέπει, σε τι στυλ παιχνιδιού όμως. Σε τι στυλ παιχνιδιού και αυτά τα αναλύσαμε και τα λοιπά. Και δικαιώνεται. Για το Μιστακίδη θέση βρήκαμε. Για το Μιστακίδη μου είπε. Είναι παίκτης εξτρέμι πίσω από τον επιθετικό, σαν δημιουργικό οχτάρι. Συμφωνήσαμε ότι στο 4-3-3, σαν εσωτερικό δεξιό οχτάρι. Να βγαίνει από πίσω. Γιατί συμφωνήσαμε. Σαν το ρόλο που έχει ο Κόκκινς στην Ατλέτικο Μαδρίτης δηλαδή. Ναι, μια αντίστοιχη κατάσταση. Για να βγαίνει, επειδή έχει πολύ καλό διασκελισμό και. Δεν έχει το ενασμένο ο Μιστακίδης. Γι' αυτό. Δεν το έχει. Επειδή έρχεται από πίσω, όταν έχει την μπάλα στα πόδια του με φόρα. Μπορεί να του ξεφύγει. Ενώ στο ένασμέναν με την μπάλα στα πόδια σου λέω. Μόνο ο Ροντρίγκες το έχει αυτό που σου λέω λεπτομέρεια να τώρα. Να φύγει στο ένασμέναν και. Μπορεί να φύγει από πίσω. Τι κακό έχει ο Ροντρίγκες. Τι κακό έχει. Άσχημα δεύτερα ημίχρονα. Ναι, ο Ροντρίγκες. Ναι. Έχει κακή φυσική κατάσταση. Μπορεί να παίξει στην ένταση για ένα ημίχρονο. Μάλιστα. Μετά χάνεται. Για το Μιστακίδη λοιπόν, ότι έρχεται από πίσω πολύ καλύτερα από ό,τι σαν εξτρέμ. Πρέπει να το κοιτάξει ο Ίβιτς. Με τη Λάρισα σου άρεσε. Ναι. Σαν έξω αριστερά. Ναι. Μου άρεσε. Μου άρεσε. Και στα μαρκαρίσματα έρχεται. Και εσωτερικός μπορεί να έρθει. Και να ήταν καλός ο Πάουκ με, ναι, τις εφεδρίες του στο μάτς με τη Λάρισα. Βεβαίως. Και είχε ποιοτικότερα τελειώματα. Έχασε πάλι ευκαιρίες. Αλλά τα τελειώματα. Τώρα τέτοια μάτς δεν χρειάζεται να δίνεις εντάσεις. Τώρα γιατί να ρίξεις τον Άγγελο 800-0. Να τον ξεφτυλίσεις. Ο Πεκταράς Μιστακίδης μήπως είναι, λέει, το οκτάρι που ψάχνουμε, ο 112. Πολλοί το λένε αυτό. Μπορεί να παίξει φορ, ρωτάει ένας φίλος. Για μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν μπορεί να υποστηρίξει το ρόλο του δημιουργικού οχταριού ή Μιστακίδης. Μου θυμίζει Ραούλ και Λιμπερόπουλο. Ποτέ δεν μάθαμε αν ήταν φορ ή χαφ, λέει για τον Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος ήταν φορ με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Γινότανε τρίτο χαφ στη συμμετοχή, έπαιζε μόνο από τον άξονα και δεν έρχονταν ποτέ στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή, το Λιμπερόπουλο δεν μπορούσε να το βάλει δεκάρι, θα το ξεκινούσε εννιάρι, θα σου έκανε τον τέταρτο χαφ, θα παίρνε τη συμμετοχή, θα πλάγιαζε την μπάλα, θα στήριζε την επίθεση μετά. Ήταν ένας πολύ ωραίος παίκτης, αν είναι ο προπονητής μάγκας, να τον εκμεταλλευτεί. Οι περισσότεροι τον εκμεταλλεύτηκαν, τον Λιμπερόπουλο. Λοιπόν, άτυχος ποδοσφαιριστής. Πήρε ένα κύπελο μόνο. Μόνο. Δεν διακρίθηκε όσο θα έπρεπε. Με τις ομάδες του. Ατομικά διακρίθηκε. Ναι, είχε πολλές ατομικές διακρίσεις, αλλά όχι ομαδικές. Και πήρε μόνο ένα κύπελο με ένα goal offside που έβαλε με τον Ατρόμητο. Παίχνιδο και που μάλιστα δεν το χάρηκε κιόλας, γιατί διαμαρτύρεται ο Ατρόμητος, βγήκε ο Δόνης φόρας κτλ. Θες να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, για τον Ηρακλή πήγα να πω κάποια πράγματα. Ναι, ότι σε σταμάτησα. Απέλπιδα προσπάθεια. Ναι. Μια ομάδα. Τον Ηρακλή, πριν μόνο ολοκληρώσει, τον βλέπει να γίνεται εθνικός Πειραιός. Σαν οντότητα. Σαν οντότητα. Βάλε μέσα τον ερασιτέχνη, βάλε τον Πτιγκάε, βάλε τον κόσμο που δεν πάει στο γήπεδο. Το οργανωμένο παδικό κίνημα που συρρυκνώνεται όλο και ένα περισσότερο, δεν βγάζει μια γλύκα πλέον να έχει απομυθοποιηθεί πλήρως. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο το οργανωμένο παδικό κίνημα έχει χάσει επικοινωνιακά? Το κύριε Καγιούλη, τελειώσατε! Δεν μπορεί να το κάνει πλέον. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να διώξουν τον Καγιούλη. Δηλαδή, σε μια πόλη που έδιωξε Παντελάκη, έδιωξε Βουλινό, Θεοδωρίδη Πέτρο,
έδιωξε Γράντα, έδιωξε Ματατούδη, έδιωξε Κοντομινά. Να θυμηθώ κι άλλους. Δεν μπορεί να διώξει τον Καγιούλη με πλέον τον Μπέκα. Είναι άλλες εποχές. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να διώξουν τον Μπέκα, φίλε. Ο Μπέκας πάει στο Καφτατζόγλιο και δεν κινδυνεύει. Σου λέει, εδώ είμαι άρχοντας. Δεν μπορεί κανένας να μου πει, φύγε. Κοιτάξε. Πήγανε μια φορά και ο Καγιούλης το ίδιο. Δεν ξέρω αν είχε. Δεν μπορούν να τους διώξουν. Ατυχή έμπνευσαν στο μάτι του Παναθηναϊκού του πρωταθλήματος, το σοβαρό, όχι το κύπελο. Ναι. Για να διαπιστώσει κάποια πράγματα ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να προσφέρουν. Λοζίνιο. Αρνητικός. Ναι. Διαρκώς. Ιντζόγλου. Αρνητικός. Διαρκώς. Πεσμένος, ε. Μπαρτολίνη. Ναι. Σέντρα αμέστο. Μπαρτολίνη πλάγιο. Σέντρα αμέστο. Μπαρτολίνη κόρνη. Το έχει κάνει 7 φορές τον Παναθηναϊκό. Είναι προκλητικό. Σε φάση που δεν έχει αντίπαλο παίχτε. Κάποιοι λένε ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι να ρίπονται φριστές γιατί έτσι θέλει νέα διοίκηση. Θέλει να του αναδείξει, να του πουλήσει. Και είναι και τα γάρια κτλ. Εγώ είμαι πέρα αυτού του μοντέλου. Αφού δεν έχει να κάνει τίποτα, α παίξω Κυνηγόπουλο και Φωσνακίδη. Δεν με πειράζει. Εάν οι άλλοι δεν δείξουν με τη συμπεριφορά του ότι αξίζουν θέση στην Εδεκάδα και είναι τόσο αδιάφοροι προκλητικά. Μίλησα με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Για τον Χουάντερσον. Κακή επιλογή. Μου διέψευσε το Σαραμαντά. Μου είπε οκ okay για τον Χουάντερσον. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή. Ναι. Κακή αντίληψη. Ναι. Δηλαδή βλέπεις γκολ Πανιόνιος, Ανσαριφάρτ. Ναι. Βγαίνει όταν ο Ανσαριφάρτ έχει πατήσει περιοχή και η γωνία του σούτ είναι τεράστια. Ναι. Γκολ Λάρισα, πρώτο, ισοφάριση. Ναι. Δεν συντονίζει και δεν βγαίνει έγκαιρα. Ναι. Ο Περνής το έκανε αυτό. Ναι. Έβγαινε καθάριζε τη φάση. Λειτουργούσε σαν πέμπτος αμυντικός στην τετράδα. Ναι. Αυτό ο Χουάντερσον δεν το έχει. Έχει καλά ρεφλέξ. Και είναι απρόβλεπτος. Προτιμάς τις Ξάνθης, τον τερματοφύλακα. Το Ζιφκοβιτς. Τι, ναι. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας Χουάντερσον. Προσόντα ναι, μυαλό καθόλου. Εγκεφαλική η θέση. Μαύρος τερματοφύλακας. Δεν παίζει ρόλο ρε το χρώμα. Ναι. Κανένα για μυαλό είπες. Μυαλό δεν έχει το παλικάρι. Ναι. Είναι ναι. Χαζός. Ποδοσφαιρικά. Ανόητος. Δεν μπορεί να προβλέψει, να εκτιμήσει αν πραγματικά υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος ή όχι. Δεν μπορεί να διαβάσει, λες, τη φάση. Γκολ Πανιωνίου πρώτο, ναι. Του Μασούντ. Στην Τούμπα όμως έσωσε. Έλα ρε, τα δύναμα σου, τα γυναικεία. Ποια γυναικεία? Τα γυναικεία σου, τον ποδοσφαιρό του Μπάουκ λόγω κακής φυσικής κατάστασης. Τι μέσωσε. Τα τελειώματα, Τα τελειώματα, τα ανάθλια. Ναι. Πάνω του πηγαίναν οι μπάλες. Ναι. Παίζουν μια μεγάλη επέμβαση του Χάντερ στην Τούμπα. Η κεφαλιά του. Άντε αυτή η κεφαλιά και πάλι δύσκολη. Σε ελεγχόμενο ύψος είναι. Ναι. Το σουτ του Ροντρίγκες που είναι πάσα στον τερματοφύλακα. Το σουτ του Μπίσεσβαρ που λέει έφτασα εδώ, λιποθύμησα. Τι να πρωτοθύμηθω. Σε παρακαλώ, να είμαστε και λογικοί. Σε γυρίζω στον Άρη και στο ότι την πέσανε. Στη Β' Εθνική, μια που είδα και τον Αγροτικό Αστέρα. Χθες. Ναι. Πήγα στο γήπεδο. Ναι, πήγε στον Έλεγχο. Ανθυποψήφιο, τα Τρίκαλα. Έχεις, μου είπες, στον Αγροτικό Αστέρα. Διαρκείας. Είναι πολύ φθηνό. Πόσο είναι? Θα πω. Είναι 50 ευρώ για 17 αγώνες. Ζάχαρη. Δεν ξέρω αν περιλαμβάνει και τα μάτια του κυπέλου που έχει να υποδεχθεί τα Γιάννενα που τα θαυμάζω και ποδοσφαιρικά. Θέλω, θα τα δω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πας εδώ, ναι. Τώρα Αγροτικός Αστέρας Γιάννενα, μην πεις αυτή την ραψοδία του Πετράκη. Ναι. Ο άνθρωπος διδάσκει ποδόσφαιρο καθημερινά με μέτριους ποδοσφαιριστές. Έβλεπε στα Γιάννενα με τον Πανετολικό μετά το 60, ήταν η μοναδική ομάδα μέσα στο γήπεδο. Έχουν κλέψει 7-8 φορές την μπάλα μπροστά. Από το 75 και μετά. Δεν είναι για ένα δύο το παιχνίδι, για περισσότερο. Τρομερή φυσική κατάσταση. Βέβαια δεν ξέρω αν θα αντέξει ο Πας αυτό το ρυθμό. Λόγω του ρόστερ. Και του ρόστερ και ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς τα παιχνίδια του. Θα μας απαντήσουν οι Γιαννιώτες. Σώθηκε και ο Μπουκουβάλας εκεί. Σαμπάκ. Και νομίζω ότι πολλοί παίχτες του Ηρακλή, αν η ομάδα δεν πάει καλά από το Γενάρη, μπορούν να πάνε στην ομάδα των Ιωαννίνων. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Στο off the record κάπου είπε, λέει ο προπονητής του Ηρακλή, ο καινούριος, το φοβάμαι, λέει αυτό. Μην έχουμε κανένα πιάτσικο. Εσύ το φοβάσαι, γιατρέ. Υπάρχουν παίκτες από το ρόστερ που αξίζουν να παίξουν σε μέρη. Ποιοι είναι αυτοί? Σαραμαντάς. Ένας. Κυριακίδης Παύλος. Δύο. Κούρος. Κούρος, βέβαια. Τρεις. Ζιαμπάρης. Ζιαμπάρης. Εφόσον βάλει μυαλό. Ναι. Εντάξει, κι άλλους μπορώ να σου πω. Δηλαδή και ο Περόν έχει θέσει σε ομάδες τύπου Λάρισας. Ναι. Για βασικό φορ. Από τον Ασλίδη καλύτερο. Στον Άρη τον Περόν τον ήθελε στη θέση του Καπνίδη. Ποιο Καπνίδη. Ποιο Καπνίδη. Τους λέω τους Αριανούς δύο πράγματα. Δεν έχετε σέντερ φορ. Ο Λεωζίνιο σε μια ομάδα Β' Εθνικής πρωταγωνιστή ή σε μια ομάδα όπως είναι η Βέρεια τα λοιπά μπορεί να κάτσει και να παίξει. Τον προτιμάς αυτόν τάτο τον Λεωζίνιο. Στον Άρη. Στον Άρη. Εφόσον βέβαια πληρώνεται και παίζει πραγματικά. Δηλαδή, γιατί είναι κλασικός Βραζιλιάνος. Άμα παίρνει τα λεφτά που θα παίξει. Ναι. Λεωζίνιο Περόνε στον Άρη. Δηλαδή πολύ καλύτερη επιλογή από τάτο Καπνίδι. Εννοείται. Εγώ τον τάτο τον περιμένω φέτος. Κοιτάξτε, ο Άρης έχει πολύ δύσκολο επόμενο εκτός παιχνίδι. Από τώρα σε προετοιμάζω. Δεν είναι εύκολη η επίσκεψη στον Κισάμικο. Ναι. Σε πλαστικό γήπεδο. Ναι. Εκεί ο Αναστόπουλος παίζει μια ζαριά τη θέση του, να το λέμε από τώρα. Θεώρησε να τον πάρει τον Εγινιακό εδώ.
Εύκολα ή δύσκολα. Εύκολα ή δύσκολα. Τώρα στο Χαριλάου την Κυριακή, 3 το μεσημέρι, είναι και μια καλή ώρα. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν παίζει την ίδια ώρα. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε το παιχνίδι αυτό. Θα πας. Έχει και διαρκές για στον Άρη, ε. Πήρε. Διπλό ταμπλό. Ακόμα όχι, αλλά το. Εντάξει, υπάρχει ακόμα το περιθώριο. Ναι. Εντάξει. Αλλού που έχει διαρκές. Αυτά δεν τα εκμυστηρευόμαστε. Όχι στον Ηρακλή που μυρακλειδέα. Λόγω εμπάργκο από την Κερκίδα εκεί πέρα. Ναι. Δεν δίνω τον Πυρετόπουλο σε αυτή την ομάδα. Το λέω από τώρα. Απαράδεκτο περιβάλλον και κακή ψυχή και κακή ποιότητα άνθρωποι Ηρακλειδή. Όλη η Θεσσαλονίκη γενικότερα. Κακό ψυχή. Γι' αυτό έχει μια εφαρμογή και στον Ηρακλή. Ναι, αλλά και στον κόσμο. Λέει, είμαστε λέει δερβίσιδε λέει και τα ψέματα λέει. Τι δερβίσιδε. Η Θεσσαλονίκη. Καλά. Μεγάλο μύθο. Μύθο. Εγώ παιδιά σε όσες πόλεις έχω πάει. Ναι. Ω ποδοσφαιρόφιλο. Ναι. Ακόμα και σε θεωρητικά φιλόξενα περιβάλλοντα. Όπως. Λάρισα, Γιάννα, με σκληροπυρηνικούς οπαδούς. Θέλουν να ακούσουν και τη διαφορετικότητα. Πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο, τι αντίληψη έχεις. Πιο δημοκρατική είναι. Πολύ πιο δημοκρατική και ανοιχτή. Δηλαδή το βλέπουν ως μια γιορτή. Δηλαδή, ως μια ευκαιρία εναλλακτικότητα, διαφορετικότητα. Η Θεσσαλονίκη γενικότερα είναι, ας πούμε, και σαν άνθρωποι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο θέλουμε να λέμε ότι είμαστε. Δεν είναι τόσο ανοιχτή. Δεν είμαστε τόσο ανοιχτή. Δεν είναι ανοιχτή κοινωνία. Κλειστοφοβική δηλαδή. Νομίζω ναι. Ναι. Έτσι. Κλειστοφοβική κοινωνία. Και ποδοσφαιρικά δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το κυμπαριλίκι, η ομορφιά. Η αναγνώριση ότι και ο άλλος είναι από κάπου, έχει και αυτό στα φέλλο του. Εντάξει, του φταίνε τα πάντα και ό,τι κυκλοφορεί. Δηλαδή, τέτοιο. Όπου και να πας πραγματικά, δηλαδή χαίρεσαι. Πας στη Δράμα, χαίρεσαι. Πας στο Βόλο, χαίρεσαι. Πας στη Λάρισα, χαίρεσαι. Άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο. Να αλλάξουν απόψεις. Εδώ δεν το βλέπεις αυτό. Σοβαρά μιλάς. Δεν το βλέπεις, όχι. Ναι. Του θεωρείς, δηλαδή, μας θεωρείς δηλαδή κομπλεξικούς. Λίγο, ναι. Και κλειστοφοβικούς. Θα μας απαντήσει και ο κόσμος βέβαια. Πώς νιώθει ο μέσος Θεσσαλονικιός μια και μέσα στον αέρα της πόλης. Αυτό τώρα είναι λίγο extreme που λες. Δηλαδή, καθόλου extreme. Ναι, γιατί ο κόκκινος λέει εμείς είμαστε δεραβίσιδες. Είμαστε ξέρω εγώ άνθρωποι οι οποίοι φιλόξενοι και τέτοια. Ναι, δεν το βλέπεις αυτό. Στο ποδοσφαιρικό τομέα ποτέ δεν το έχω παρατηρήσει. Γενικότερα, δηλαδή πάει ένας Αθηναίος και λέει η μακεδονική φιλοξενία παραμύθια. Λες. Η μακεδονική ισχύει. Με ξέρεις τη Θεσσαλονίκη. Αν πας σε όλες τις επαρχιακές πόλεις της Βόρειο Ελλάδος, όπως είναι ο φίλος μας, οι φίλοι μας, οι δύο Νικολάδες στη Φλόρινα, όπου και να πας, ακόμα και στη Βέρεια από την κατηγορείς και φύγεις από το καθαρά αθλητικό πλαίσιο, γιατί είναι αρχές περιστατικό αυτό. Δεν μπορεί να ποινικοποιήσουμε όλους τους Βεριώτες. Σου έχει κάτσει λόγω του Άλεξ. Ναι, τη Βέρεια την κατηγορώ για την κλειστοφοβική κουλτούρα της στο θέμα του Άλεξ. Σιωπήσαν όλοι. Και στα Γιάννα έγινε αυτό με το Γιακουμάκι. Ναι. Δεν βγήκε προς τα έξω κάτι. Ο Κούγιας είναι δικηγόρος των κατηγορουμένων και στο off the record μου είπε, σήμερα θα είναι εδώ, έχει μια άλλη δίκη. Στο off the record μου είπε ότι θα δεις λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή θα ανατρέψει το σκηνικό ο Κούγιας. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα γιατί έχουμε ένα παιδί το οποίο πραγματικά. Από όσο φαίνεται και από τις εξετάσεις των δικαστών έχει κακοποιηθεί. Κάτσε ρε γιατρέ να σου κάνω ένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε σαν τόσο. Δηλαδή ένα πράγμα που δεν το γνωρίζεις, καλύτερα να μην έχεις άποψη. Ρε γιατρέ, με συγχωρείς. Ο Κούγιας έχει όλο το δικαίωμα σαν δικηγόρος. Ο Κούγιας είναι επαγγελματίας. Είναι το τεκμήριο της αθότητας, δηλαδή ναι, πρέπει να γίνει μια δίκαιη δίκη. Ναι. Και να αποδειχθεί όχι η ενοχή, όχι των κατηγορουμένων. Καλά, και εμένα να με κατηγορούσαν ότι βασάνισα κάποιον το. Και θα έπρεπε τον Κούγια τον. Σαν δικηγόρο για να νιώθω και πιο καλά, αλλά επειδή είναι παιχτάρας σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για το μπούλινγκ και το μπούλινγκ και τα λοιπά. Νομίζω ότι ο κύριος Κούγιας έχει καλή αίσθηση ποδοσφαιρική. Ναι. Έχει. Έχει. Αναγνωρίζει, καταλαβαίνει τα λοιπά. Απλά είναι λίγο άνθρωπος κυκλοθυμικός, άνθρωπος ο οποίος εξουσιομανής. Είναι. Είναι, βέβαια. Έχει κατορθώσει. Καταρχήν σήμερα άκουσα κάτι το οποίο ήταν εμετικό για μένα. Λέει είναι ο τάδε Λαρισαίος, ο τάδε Λαρισαίος, ο τάδε Λαρισαίος. Ναι. Λαϊκισμός άσχημος. Καταρχήν ο Τσιόλης δεν είναι Λαρισαίος. Είναι Καρδιτσιώτης. Εντάξει, δίπλα. Δεν παίζει ρόλο. Θεσσαλός. Ευρύτερη Θεσσαλία. Ευρύτερη Θεσσαλία. Ωραία. Δεν σ' άρεσε αυτό που είπε. Όχι. Όχι. Εγώ θέλω ικανούς. Δεν θέλω ντόπιους. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι να αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε ποτέ από τη Λάρισα. Ο μεγαλύτερος. Αυτός που της άλλαξε το ρου της ιστορίας της. Ο Γκμοχ. Ο Στρέιλαου. Στρέιλαου. Ο Αντώνης Γεωργιάδης. Στη σύγχρονη ιστορία της. Ο Γιώργος Δόνης. Ο Δόνης, ναι. Είναι Λαρισαίοι αυτοί. Όχι. Άλλαξαν το ρου της ιστορίας της Λάρισας. Βέβαια, σωστό, σωστό. Παίζει ρόλο τοπικό στοιχείο. Εντάξει, βέβαια η μεγάλη ΑΕΛ του Καντόνια είχε πολλούς τους άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Τότε εκείνη τα χρόνια λειτουργούσε το τοπικιστικό στοιχείο. Εντάξει. Όλες οι ομάδες είχαν τοπικιστικό. Γιατί μέχρι δύο ξένους. Γι' αυτό και στην επαρχία πήγαιναν περισσότεροι φίλαθλοι. Η Δοξαδράμα είχε Δοξέους. Η Κόριδος είχε Κορίνθιους. Η Ρόδος είχε Ροδίτες. Έχω εγώ
ένα ηχητικό στο σπίτι μου, στο υπόγειο, δεν θυμάμαι, ναι. Τότε είχαμε κασέτες, θυμάται ο Χιλιτίδης, και βάζαμε στο μαγνητόφωνο και ηχογραφούσαμε τις αναμεταδόσεις. Και έχω το Ρόδος Ολυμπιακός 3-4 με αναμεταδότη ποιον. 80-81 αυτό. 78-79. Τότε που είπε ο Δοξάκης ότι στο καβούρι του την έδωσε ραντεβού με τον Λεωνίδα Θεοδωρακάκη για να στηθεί το παιχνίδι. Το 3-1 που έγινε 3-4. Ποιος αναμετάδιδε το παιχνίδι? Πού να γνωρίζει? Ο Πολυχρονίου του τροχού της τύχης. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Πολυχρονίου. Για την ΕΡΑ. Άμα δεις αναμετάδοση, φίλε, για την ΕΡΤ. Και τα γκολ της Ρόδου τα θυμάμαι σαν χτες. Η Ρόδος με τα πράσινα, τα ελάφια. Ναι, ξέρεις τι ακουγόταν στο γήπεδο. Μαρακανά στυλ. Δηλαδή, τώρα, άμα παίξει Ρόδος Ολυμπιακός και βάλει Ρόδος γκολ, δεν θα ακουστεί τίποτα. Ενώ Ολυμπιακός θα γίνει πανικός. Θα γίνει πανικός. Το τοπικό στοιχείο δηλαδή. Θυμάμαι τις συνθέσεις. Δοξάκης, Χάσταλης, Σκαρτάδος. Δοξάκης είναι Ροδητής. Ναι. Διακονικολάου, Καραντάνης, Καρακατσάνης, Δράκος, Κότης. Ο Κότης. Και Ολυμπιακός με Κελεσίδη, με Συνετόπουλο, με. Όχι, ο Συνετόπουλος. Σου λείπουν αυτές οι εποχές. Πάρα πολύ. Με την αθρώα προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο. Πάρα πολύ μου λείπουν. Το σπόρι, η πορτοκαλάδα Φλόρινα, εκείνο το στρόγγυλο. Ο χυμός εκεί με 4 τόνους ζάχαρη, να πούμε, κτλ. Το αραπάκι σοκοκέιτ, να πούμε. Ο Μπαγλαμάς που έβγαινε και έλεγε τα αποτελέσματα. Στο 65ο λεπτό. Ποιος προσέφερε το. Έλεγε, ξέρω εγώ, τάδε, ναι. Το συνεργείο, τάδε προσφέρει. Ναι. Αυτός που έκανε τις κληρώσεις. Ναι. Ο Κονχυλάκης σας δίνει το αποτέλεσμα του αγώνα της Κορίνθου. Κόρινθος Παναθηναϊκός 0-1. Το γκολ ο Γονιός. Αου, φωνάζαν, ξέρω εγώ. Τι γινότανε. Η μασχάλη του αλουνού να βρωμάει. Βρωμήλα. τι ωραία πράγματα. Μαξιλαράκι. Μαξιλαράκι. Σαλέπει το χειμώνα. Σαλέπει το χειμώνα. Αυτό μας λείπει. Να μπαίνουν οι αστυνομικοί μέσα. Να φωνάζουν καλώς τα παιδάκια με τα ροπαλάκια. Μα δίχως ροπαλάκια είσαστε στράκια. Ωραία. Εσύ πιστεύεις αστυνομικοί κάνανε μέτρα τάξη ή βλέπαν το ποδόσφαιρο? Α, δεν υπήρχε. Εγώ θυμάμαι. Εγώ τουλάχιστον σε όσα μάτς. Αστυνομικοί κατά κύριο λόγο βλέπα το παιχνίδι. Εκείνο το μάτς που ένιωσα να βάλομαι και να φοβηθώ πολύ ήταν ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με τον γκολ του Καρασαβίδη στη θύρα 7. Ήμουνα μέρα καθηγητή. 87-88-86-87 ήταν αυτό. 88-89. 88-89. Ναι, εκεί έφαγα το πρώτο καπνογόνο και άρχισαν τότε να πέφτουν. Ροπαλιές, ιστορίες κτλ. Τότε που πραγματικά η Τούμπα ήταν 45.000 χωρίς καρεκλάκια, με τους καρνίβαλους εκεί πέρα. Μάω-μάω, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Είχε και τους μπαλαδόφατζες, είχε μια άλλη εικόνα το ποδόσφαιρο. Άλλη αισθητική και άλλη μυρωδιά. Άλλη μυρωδιά. Πήγαμε την άλλη μέρα, προπόνηση που παίζαμε στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ, μάζεψα εγώ όλα τα πενιντάρικα και μάλιστα με έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γιάνγκος, εσύ πολύ πρωί έρχεσαι, λέει, προπόνηση, πρώτος. Μετά από 4 μήνες με ανακάλυψε όταν είχα κάνει εγώ γερό κομπόδεμα και ήταν τόσο αγαθός ο άνθρωπος, δεν πήγαινε να τα μαζέψει. Καθόταν και έπλαινε τα ρούχα και δεν πήγαινε να τα μαζέψει, ενώ εγώ... Λέω τόσο πενιντάρικο. Ποιος το μαζεύει, ρε. Είχαμε 9 η ώρα το πρωί η προπόνηση. Μόνο πενιντάρικα, έτσι φούτιδες. Δεν είχα βγει τα εκατοστάρικα. Το πασοξίδικο, το χρυσαφί, το πενιντάρικο που άμα σε ερχόταν στο κεφάλι, μπορεί να σε σκότωνε κιόλας. Για εικοσάρικα δεν υπήρχαν τότε. Πότε βγήκαν αυτά? 50 έκρηκα. Πολύ αργότερα. 20άρικα, δεκάρικα. Είχα κατεργηθεί το. Είχα πάνω τον όμηρο το πενιντάρικο. Κίτρινο ήταν το πενιντάρικο. Θα μας θυμίσει ο κόσμος τι χρώμα είχε το πενιντάδραχμο τότε και. Τι απεικόνιζε. Όχι, είχε πενιντάρικο, σου λέω, κέρμα, ρε. Το κέρμα, αυτό το λέμε. Κέρμα, τα κέρματα. Κέρμα πετούσε. Όχι το δραχμέ πεντήκοντα, το χαρτονόμισμα. Τότε οι βιοτεχνίες είχαν και εσύ στον τάλλον. Δεν είχε πρόβλημα να πετάξει όλους 50 ευρώ. Με ένα πενιντάρικο τι έπαιρνε τότε, στο σχολείο. Θα σου πω αμέσως. Με 150 δραχμές έπαιρνε Μάλμπορο το 88. Αυτό είναι μη χρήσιμο. Το 94 το έπαιρνε 400 ευρώ. 400 δραχμές το Μάλμπορο. Και το κατοστάρι 410. Θα κάνω μια ρετρό εκπομπή να δούμε τον κόσμο τι θυμάται από τιμές, από εικόνες, από χαρτονομίσματα. Τι θυμάται, ρε φίλε. Δηλαδή... Πόσο έκανε το ψωμί, το κουλούρι, το σταφυδόψωμο. Πού να θυμούνται, όλοι οι Αλβανοί είναι εδώ οι περισσότεροι και οι ξένοι. Άλλο να πει πού να θυμούνται. Θα μας πει ο κόσμος. Οι άλλοι φύγανε μετανάστες. Τι να θυμούνται. Άμα σ' ακούνε από το ίντερνετ. Νομίζω ότι είναι λίγο αργά κοντά μία να μιλήσει και ο κόσμος. Ναι, σωστά. Εμείς τα είπαμε, τα κάναμε. Είχαμε τον Φουντουκίδη προπονητή εμείς. Ακούς, Χιλτίδη. Και στο Στίβο.
ήτανε, πώς το λέγανε ρε αυτό, να τον προπονητή του Στίβου, ο Καριοφίλης ρε, έχασε την κόρη του σε αεροπορικό δυστύχημα. Και έκανε προπόνηση ο Στίβος του Πάουκ στην Τούμπα. Ο Στίβος του Πάουκ στην Τούμπα. Και ταρτάν τα λίγα. Βέβαια, στο ταρτάν εκείνο. Και ήταν ο ένας αριστερός, ο Καριοφίλης, και ο Φουτουκίδης ήταν ακροδεξιός. Ξεκινούσε η προπόνηση. Απατεώνα κομμουνιστή, φώναζε. Ού, πού στο χουντίκι, και μαλώνανε. Σταματούσε η προπόνηση, ακούς. Σταματούσε η προπόνηση 10 λεπτά, γιατί μάλωνε ο συγχωρεμένος ο Φουντουκίδης, ο ακροδεξιός. Με τον προπονητή του Στίβου. Με τον προπονητή του Στίβου. Όταν λέμε μαλώνανε. Χαριτολογώντας, ναι. Υπήρχαν τρομερές ατάκες ο ένας τον άλλον, α πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν ο Καριοφίλης ζει. Πάντως τούτη είχε με κακή ζαριά. Τραπιέρη αόρη που έπεσε το αεροπλάνο εδώ στην Κατερίνη ήταν η κόρη του μέσα. Καλός άνθρωπος και καλός προπονητής. Ο Καριοφίλης. Βέβαια. Μια μέρα. Τέλος πάντων έχει διάλειμμα, να μην θυμηθούμε τα παλιά, αλλά εκείνο το μάτς φοβήθηκα. 35 δραχμές, 55 μεγάλο φραπές και 50 χωρίς. Ναι. Ποια περίοδο Γιάννη? Το 88. Το 82. Το 82. Με πρώτη χρονιά της αλλαγής δηλαδή, 81 Οκτώβριο 18. Ναι. Εκλογική νίκη του Πασόκ του Ανδρέα. Το Μάλμπορο 35, το 82. Άρα το 88 θα είχε κανένα. Ναι, κάνα κατοστάρικο θα έχει. Βέβαια. Και το κατοστάρι είχε 10 δραχμές παραπάνω. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Θυμηθήκαμε ωραία πράγματα. Μιλήσαμε για Αναστό, μιλήσαμε για Κούγια, μιλήσαμε για. Μόνο για Champions League δεν μιλήσαμε. Τι να πούμε. Λοιπόν, για το City Barcelona, αυτό το προβλέψαμε μια-δύο εβδομάδες πριν. Το ναι. Ξέραμε, φαινότανε. Θα ρίξει και πήγε ο Ριαβόγλου βόλτα στη City να πούμε. Ο φίλος μας ο Ριαβόγλου, να είναι καλά. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Το 98-80 ισχύει. Ποιο? Το 98-80 ισχύει. Και το 98-80-90 ισχύει. Και το 9-55 καιρό στο 54-3-40. Το ότι μηνύματα θέλετε να στείλετε ισχύει. Για να δούμε τι έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμή. Για να δούμε τι έχουμε συλλέξει. Διάλειμμα πρώτα και μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και μέσα σε όλα αυτά θυμηθήκαμε το αραπάκι στο κοκέι, θυμηθήκαμε την πορτοκαλάδα Φλόρινα, τον κοχυλάκι ο οποίος έδινε το καφέ, το κυφωνίδι του φίλου μας. Τη Γιάννα. Αυτό ήταν το πιο must ναι. προϊόν εκείνης της δεκαετίας πάντως. Το must προϊόν εκείνης της δεκαετίας. Δηλαδή αυτό που έκανε τη διαφορά. Ποιο? Από τρόφιμο, από σνακ, δηλαδή από αναψυκτικό, από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Τι? Δηλαδή να πει κάτι το οποίο ήταν σήμα κατευθείαν της εποχής. Τη χαρακτήρισε λόγω συσκευασίας. Ο Αναστόπουλος. Λόγω νεοτερισμού. Ήταν κάτι καινούργιο που ήρθε και σάρωσε στην αγορά. Τότε. Τι ήταν αυτό, ας πούμε, που σάρωσε στην αγορά? Τι να σάρωσε στην αγορά μου, ρε. Τότε. Πολλά δεκαετία το 80 μπήκανε και αλλάξανε. Προϊόντα. Σοκοφρέτα, σερενάτα. Η σοκοφρέτα. Το χρυσό ντέρμπι της Ίων. Το με τον Αντώνη Πιγιαρό. Ναι. Το Βάρμπουργκ, το αυτοκίνητο που το έφερνε ο μπαμπάς του. Ποιος είναι τους Έλληνες, πώς το λένε. Με το κεφάλι το μεγάλο. Μαζί με τον Τζίπρα. Να μας θυμίσει και ο κόσμος από τη δεκαετία 80 που είναι μια χαρακτηριστική δεκαετία και τη θυμούνται πάρα πολύ. Ναι. Τι ήταν αυτό που τη σημάδεψε. Η πέμπτη ταχύτητα στα αυτοκίνητα. Δεκαετία 80. Σαν αλλαγές. Και έλεγε πίσω. Πέρα από την πτώση του τείχους του Βερολίνου που ιστορικά είναι ότι. Αλφα σουτ 5 speed. Θυμάσαι. Αλφα σουτ 5 speed. Έγραφε εγώ πίσω. Τόνιζε ότι έχει 5 ταχύτητες. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Φιέστα φραπέ. Φιέστα φραπέ. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Τον οποίο και πουλούσα εγώ ως πολιτής. Καφέ φιέστα, κουρασάν φωλή και πατατάκι τσακίρι. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα.
Τι κάνουμε? Τι να κάνουμε? Μια χαρά είμαστε. Δημήτρης Αγιανός, όπως εγώ. Καλώς τον. Σκασμένος βέβαια. Ναι. Σκασμένος ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν το περίμενες. Και ξέρεις τι, σε πολλούς φίλους μου, επειδή δεν μ' αρέσει να παίζω στοίχημα και παίζουν άλλοι, είχε Άρη χθες το κουπόνι, 1,65 δίνει το διπλό. Και λέω, παιδιά, ευκαιρία το φαβορεί 1,65, δεν το ξαναδείς ποτέ. Παίξτε το. 1,60. Όλοι το παίξαν τον Άρη διπλό χθες, άστο. Κοίταξε, εγώ το φοβόμουν, ρε φίλε, γιατί ήταν. Δεν υπάρχει ομάδα Καρδίτσα αντικειμενικά. Δεν υπάρχει. Είναι... Δεν υπάρχει, αλλά. Την είδαμε τη Λαμία, λέω, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει ούτε ομάδα φίλε, τοπικού πρωταθλήματος. Εμένα με ρώτησε ο Αναστόπουλος ένα πράγμα τώρα που τον έβγαλα εγώ το μεσημέρι. Λέει, γιατί λυσάξανε με την πάρτι μου, ρε φίλε, λέει. Δηλαδή, όταν έχασε ο Πρίφτης από τον ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν έχει μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν είναι το Καρδιτσάρι με το Άρης ΠΑΟΚ. Τι συγκρίνει τώρα. Τι συγκρίνει. Απλήρωση δεν είναι ΠΑΟΚ, ξύδε δεν μου λέει. Εντάξει τώρα τι συγκρίνει. Το Άρης ΠΑΟΚ με το Καρδιτσάρι. Όχι τώρα, μην τρελάθουμε. Ναι. Αυτό που λέει. Ατυχή σύγκριση ήταν. Ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εσύ. Ακούγεται ότι θέλουν να φάνε τον Αναστόπουλο, έτσι. Αν θέλουν να φάνε τον Αναστόπουλο, ποιοι. Ο Τσιόλης πήγε Λάρισα πάντως, γλιτώσατε από τώρα. Έτσι ακούγεται. Για τον Παπαδόπουλο ακούγεται, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το Αβέλ. Κακή επιλογή προπονητή. Γιατί γιατρέ? Εντάξει τώρα, λαϊκισμό πολύ και τα λοιπά. Άστο, δεν τον πάω μία. Δεν έλεγε δογματικό, δεν ξέρω. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή, άστο μακριά. Γύμναστε. Θεωρεί δηλαδή γιατρέ καλύτερο τον Αναστόπουλο. Ναι. Δεν το συζητάμε, ρε. Μην παίρνει τέτοια διαδικασία. Αν θε πάντω, ο μέτρο ανώδων είναι ο Βοσνιάδη. Δηλαδή δεν μπορούν τα χνότα του Βοσνιάδη να τριάξουν με τον Άρη σαν σύλλογο. Δεν ναι. Μπορεί ο ίδιο ο Αλέκο Πάρλο που είναι στη Β' Εθνική, ό,τι καλύτερο. Εντάξει, μέτρη είναι και ο Αναστόπουλο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι αγωνιστικοί έχουμε δύο φοβοί να παίζουν μεταξύ τους. Σε αυτό που είπε, είχε δίκιο δηλαδή ότι η ομάδα δεν είχε επίσημο παιχνίδι, ότι είναι πολύ διαφορετικά από το να φύλλει κάτι. Τρεις μήνες προετοιμασία είναι υπερβολική ως διάρκεια. Σε ποιο να τα πει, μωρέ, στους άμπαλους. Εννοείται ότι είχε δίκιο. Στους άμπαλους. Ραβδόπουλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις. Θα μου απαντήσεις άμα ξέρεις όμως, έτσι. Για πες. Υπάρχει επεισόδιο Τζιμπούρ στο Μπλου. Όχι. Όχι, έτσι. Ο Τζιμπούρ. Είναι πολύ πίσω σε φυσική κατάσταση και έπαθε μια ίωση σαν και εμένα με τα λαρίκια του και τις μίξες του. Να πούμε και, και δεν θέλει, δε θέλει να τον εκθέσει, ας πούμε. Καλύτερα ο Τζιμπούρ είναι και ιδιόρυθμος. Δεν μπορεί τώρα να βγει τέθρι και να τον βάλει αλλαγή ή να ξεκινήσει και να τον βγάλει, ξέρω εγώ. Είναι ιδιόρυθμη περίπτωση. Πάντως, εγώ τον Τζιμπούρ δεν θα τον έπαιρνα στον Άρη. Θα προτιμούσα ένα σέντερφορ τύπου Περόνε Αναστασάκου Πετρόπουλου. Ξέρεις τι βλέπεις στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ο Καπνίδης είναι ένας φλόρο σέντερφορ, ο οποίος άμα δει κανένα σέντερμπακ σαν το Χιλιτίδη, δεν θα τον πλησιάζει. Ξέρεις δηλαδή, τι λείπει Κώστα στον Άρη. Στον Άρη λείπει αυτό που λέμε και η μάχη. Δεν είναι οι παίκτες του μαχητές. Δεν είναι η σκληράδα. Δεν έχει εξάρι ο Άρης, πραγματικό. Ναι. Δεν έχουμε λεγόμενα τσογλάνια, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, έτσι. Ναι. Η Β' Εθνική θέλει και σκληράδα. Δηλαδή, είναι δύσκολη κατηγορία. Θα πας αύριο στον Εύωσμο. Θα σε αρχίσουν στις τράκες. Τρία χάφ έπαιξε χθες. Θα σε βάλει τρία χάφ ο Νεντίδης. Μπαμ, μπουμ, κλωτσίες, κοντά οι γραμμές. Θα πρέπει να δώσεις μάχη. Δηλαδή, σου λείπει αυτό το πράγμα σαν Άρης. Εσύ πας ελιτιστικά, λίγο δε λασάλ. Αν το αλλάξει αυτό ο Αναστόπουλος, δεν ξέρω αν μπορέσει να το αλλάξει. Νομίζω χρειάζεται να σου αλλάξει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να κάνει τον Άρη μαχητή. Τι σημαίνει μαχητής? Είμαι 10 χρονών. Κατάλαβα. Είμαι 10 χρονών. Είναι ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, βοηθός του Τσατσέφσκι. Το στέλνει ο Τσατσέφσκι να δει Ηρακλής ΑΕΚ. Να κατασκοπεύσει το την ΑΕΚ. Στο ημίχρονο βγαίνουν να πούμε οι... αυτοί που λένε τα αποτελέσματα και λέει αποτελέσματα ημίχρονου Άρης ΑΕΚ 0-1. Ναι. Μαλακισμένο λέει φύγαμε που λέει εμένα. Λέω τι έπαθε αυτός. Με βάζει στα μάξι μέσα, βολίδα από το Καφτατζόγλιο, πάει στα ποδητήρια, μπαίνει μέσα στα ποδητήρια, βλέπει τους παίκτες του Άρη με τα βασμένα κεφάλια κτλ. Λέει τι έγινε, ρε. Είναι λέει ένας μουσιάρης, ένας κουκουλίτσιος και ένας βαλαόρας και δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Πλακώστε τους στο ξύλο. Εντάξει. Σε χαριλάω πέσαν. Θα τα πούμε. Τι θα πει πλακώστε τους στο ξύλο. Δώστε ένα τάκλι, δεν έχει και κάρτες τότε και τα λοιπά. Στείλτε τα τους κολόβλαχους, λέει έτσι ακριβώς. Ο Τσασέφσκι δεν μίλησε. Του λέει άσε Απόστολε, θα το κανονίσω εγώ. Πατέρας μου, ή το τρελός. Ή το παράβρον. Δηλαδή, συναισθηματικά, πολύ δυνατός. Σαν φυσιογνωμία.
Μπαμ, μπουμ, μπαμ. Ο Αστόπουλος την έχει την τρελαρά το πιο όμως. Στο 81-1 ο Πάλας με μπέναλτι, στο 88 ο Ανανιάδης 2-1. Άμα δεν πήγαινε, τι η τακτική τους είπε. Παίξε εσύ αριστερά. Να παίξουν δυνατά. Άντε ρε τους κολόβλαχους λέει που ήρθαν εδώ να κάνουν νίκη. Έτσι ακριβώς. Και φώναζε κιόλας, και φώναζε κιόλας για να τα ακούνε και στα αποδυτήρια της Λάρισας. Ιστορία τους κολόβλαχους, λέει έτσι ακριβώς. Πλακώσε στις κλώτσιες. Να σου πω κάτι. Και έγινε δύο. Θα μου πεις, αυτό χρειάζεται, όχι μόνο αυτό, αλλά ο Άρης σαν τακτική είναι καλός. Σαν παίκτες είναι καλή. Ο προπονητής είναι καλός. Κάνε αλλαγές, εσωτερικές αλλαγές. Τον κατηγορούν για τον Νέτο. Γιατί δεν έβαλε τον Νέτο και στη θέση του Μπούρμπο. Αυτό τώρα το κομμάτι δεν ξέρω. Ο Νέτο για μένα ήταν καλύτερος από τον Μπούρμπο. Είναι πολύ αργός ο Μπούρμπο. Και εκεί που τον πήραμε τον Μπούρμπο, για μένα. Οι επιλογές ποιες είναι στη θέση του δεξιού μπακ, τρεις είναι. Μπούρμπο, Τζανακάκης και Νέτο. Ο Τζανακάκης είναι τραυματίας, εντάξει. Ο Τζανακάκης είναι τραυματίας. Καλό παιχτάκι, καλό παιχτάκι. Καλός παίκτης. Και εξάρι μπορεί να παίξει. Ναι. Καλά. Αυτό που λέει. Ναι. Ας πει λίγο ο γιατρός τι θέλει να πει. Σου είπα ότι ο Τζανακάκης μπορεί να έρθει και στο 6, που είναι θέση που πονάει ο Άρης. Εκεί μπορεί να μετατεθεί δηλαδή. Ναι. Ναι. Είναι τσουλάκι. Είναι δυναμικό παιδί. Δυνατό παιδί, δυνατό. Ναι. Βασικά για τρέχει και εσένα και του γιο κάνω την ερώτηση, να μου το απαντήσετε. Πιστεύετε ότι ο κύριος Αναστόπουλος, με το. Δηλαδή, που έχει καλό ρόστερ φέτος ο Άρης, επειδή έχει ανεβάσει πολλές ομάδες, αλλά όχι μόνο για ρόστερ. Πιστεύετε ότι. Έχει θέμα όχι, να διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Α, όχι. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι δύο τα σημεία. Το ένα σημείο είναι και, και τα 34 μάτς, ο αντίπαλος θα κλείνεται. Και θα προσπαθεί να σου βγει στην κόντρα. Εκτός από τον Απόλλωνα και. Σπάρτη και τα Τρίκαλα του Γεωργιάδη. Τρία-τέσσερα. Θα δούμε. Και το άλλο είναι ότι δεν έχεις τους παίκτες, τους δυναμικούς, τους ανθεκτικούς, τις τράγκες και αυτά. Είναι πολύ τεχνική ομάδα. Soft. Για την κατηγορία. Πάντως, θέμα ανόδου δεν τίθεται για μένα για τον Άρη. Στοιχηματικά την έχουν. Ότι θα ανέβει χαβαλέ ο Άρης, έτσι πιστεύω. Χαβαλέ γιατί όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες θα κάνουν γιατρέ πολλά τέτοια. Δηλαδή, άμα δεις. Ο Απόλλωνας Σμύρνης έπρεπε να χάσει ένα 5 και κέρδισε 3-2. Έτσι. Δεν πέρασε κανένα το φαβορή, υποτίθεται. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Σπάρτη, παθρακικό με ανατροπή. Ναι, Σπάρτη. Σπάρτη δεν πάει για άνοδο όμως. Θα το δούμε τώρα στο μάτσο με τον Απόλλωνα. Παίζει Σπάρτη Απόλλωνα σε αυτή την αγωνιστική. Ναι, θα φανεί. Δυστυχώς δεν έχουμε πει ποιο έγινε. Ναι. Έπρεπε η ΕΡΤ που αυτοί οι κομμουνισταράδες του ΣΥΡΙΖΑ την έχουν με 1% ακροαματικότητα. Αυτοί οι άχρηστοι εκεί πέρα. Οι άχρηστοι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν 1% την ΕΡΤ ξεφτύλες. Να πάρει τουλάχιστον να δείχνει τη Β' Εθνική, να κάτσει η οικογένεια, να δούμε στο σπίτι Β' Εθνική. Συμφωνείς γιατρέ? Εννοείται. Όπως και οι δάσκαλοι, πάλι τα ίδια, φώναζε ο Μπούζος, κάνουν εκλογές, τη μέρα ξέρω εγώ και δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, τι κάνετε. Νάτος. Διαγόρα σεβαστής. Καλώς. Πιάσαμε τον Ολυμπιακό Βουλ πάλι. Γιατί να βάλουν. Γιατί να βάλουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ την Β' Εθνική όπου θα χρειαστεί να πληρώσουν αφού τα λεφτά τα διαθέτουν για τους 3.200 υπαλλήλους που έχουν μέσα στην ΕΡΤ. Κατάλαβες. Δεξιός κύριος Κώστας τώρα. Δεξιός, ξεδεξιός. Ναι. Δεξιός είσαι καλέ. Λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Ρεάλ έφερε 3-3 με την... Να σου πω κάτι κύριε Κώστα μου, σε αυτή τη φάση του Champions League που η ομάδα... Χωρίς κόσμο, περίμενε να τελειώσει. Είναι ύποπτο το μάτς, εντάξει το ξέρω, το καταλαβαίνει ο μέσος. Κατέβηκε με 4-2-4 τώρα, παίζει με Μωράτα Μπενζεμά και αριστερά έχει τον Ρονάλντο, δεξιά έχει τον Μπέιλ. 11 μαστραπάδες έχει ρε, και να μην τις κάνει 12, λοιπόν, δεν έγινε και τίποτα. Ναι, εντάξει. Ο Ζιντάν την άμυνά του δεν την προσέχει. Πήρε πίσω ο Ζιντάν Τσάμπιονς Λιγκ. Καλά, δεν είχε Ράμος, δεν είχε τίποτα. Λοιπόν, θα σου πω... Δεν μου λες, θα σχολιάσουμε κάτι. Τότε να Λεβερκούζεν 0-1. Δικαίωσε ότι δεν υπάρχει Premier League. Ότι? Δεν υπάρχει πρωτάθλημα Premier League. Ξανά η αγγλική ομάδα μπουλκουμέ από γερμανική. Και όχι από καμιά γερμανική top, από τη Λεβερκούζεν.
τη μεσαία κλίμακα, σαν και η Λεβερκούζεν. Επειδή το είδα το μάτι. Το είδε το παιχνίδι. Ήταν και λίγο τυχερή. Δεν έχει σημασία και τακτικά ανώτερη όμως η Λεβερκούζεν. Ήταν και λίγο τυχερή. Είναι καλύτερη η Bundesliga και το ποδόσφαιρο το γερμανικό και σαν συλλογικό ποδόσφαιρο. Καλά, για επίπεδο εθνική Γερμανία και εθνική Αγγλία δεν τίθεται θέμα σύγκριση. Η μία είναι με τέσσερα παγκόσμια και άλλη είναι ανυπόλυτη. Πήρε τώρα το ψεύτικο. Τέλο πάντων, άστο. Προϊστορικά. Αλλά η Πέσο, η Αγγλία έχει πολύ περισσότερες και καλύτερες ομάδες. Εκτός από την Bayern τώρα. Η Αγγλία έχει μια κουλτούρα, δηλαδή, το γύρο είναι πολύ όμορφο. Τώρα η Arsenal, η Manchester City τώρα συναγωνίζονται. Με ποιον? Με την Dortmund και με τη Leverkusen. Καλύτερες την Dortmund και Leverkusen. Έλα σε παρακαλώ. Τι έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει. Καλά. Δεν υπάρχει Premier League, επιμένω. Καλά, μη μαλώνετε, δεν μου λες. Οι προκαταλήψεις σου είναι γνωστές. Καλά, δεκαετία 80 τι σου έχει μείνει? Όχι, εγώ άλλο θέλω να σε άλλο θέλω να δεν είναι αυτός παλιός που... Να πεις τον Αλέφαντο που λέει ότι... Στην να πεις τον φίλο μας τον Αλέφαντο. Τι? Που λέει ότι έπαιζε στον Πιερικό με 3-5-2. Έπαιζε με 4-3-3. Τι 3-5-2 έπαιζε? Ποτέ δεν είπε ότι έπαιζε στον Πιερικό 3-5-2. Δεν είπε. Στα Εξάρχεια έπαιζε, λέει εκεί. 3-5-2. Προοδευτική, Ιωνικό. Όταν είχε Καλαμπά, Καλιάπη, ξέραμε και Σέντερφορ, Κωσίκο τώρα. Πλάκα μας κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, ποτέ δεν είπε ο Νίκος ότι έπαιζε 3-5-2 στον Πιερικό. 4-3-3. Και το βιβλίο που έγραψε, 4-3-3. Ακριβώς. Όχι, όχι. Με ένα κόφτη και δύο στέλνε. Όχι, όχι. Τι ήθελε να μπει στη δεκαετία 80. Για πες το, γιατρέ. Τι σου έχει μείνει, σαν προϊόν, σαν οτιδήποτε από τη δεκαετία που τη σημάδεψε. Δηλαδή ήταν αυτή που την ξεχώρισε. Τι σου έμεινε, η ενδυμασία, κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, το αλουμίνιο κουτάκι τη Coca-Cola που ξαφνικά έρθε και άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το αναψυκτικό. Τι σου έμεινε? Εμένα αυτό που. Αυτό που, αυτό πέντε που, έμει, στο... αυτό που μου έμεινε και πήρα μια εβδομάδα. Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο? Εγώ πήρα το μια, οποίο γιατρέ, είχε πέντε τα... Πήρα μια, ναι, μια εβδομάδα αναρωτική. Ναι. Γιατί είχα ρωτήσει. Ναι. Στο μάτι. Ναι. Ιταλία. Ιταλία-Βραζιλία με τα γκολ του Ρώση. Ναι. Γιατί, το 82. Γιατί πήρες αναρωτική? Γιατί αρρώστησα. Στεναχωρέθηκες. Πολύ. Φιλοβραζιλιάνος. Ναι. Δεν έβγαινα από το σπίτι. Για τη Βραζιλία. Ναι, ναι. Το man to man νίκησε τη ζώνη. Έλα. Δεν, δεν... Το man to man νίκησε τη ζώνη. Πολύ okay, αργό ποδόσφαιρο τότε όμως. Η ανοησία του Ζαγκάλου που όταν ισοφάρισε ο Φαλκάο το έκανε, ναι, 2-2 και περνούσε με το 2-2 στον τελικό η Βραζιλία. Στον ήμι τελικό. Ναι, ενώ μπορούσε να κρύψει την μπάλα για 15 λεπτά, βγήκε μπροστά να βάλει και τρίτο. Και είπε μετά, μια Βραζιλία δεν παίζει αμυντικά, δεν παίζει για το αποτέλεσμα. Φάει το τρίτο γκολ τώρα και πήγαινε σπίτι. Δεν μου λες, από αμάξια ξέρεις? Ποιος? Από αυτοκίνητα, τα πας καλά, μπα. Από αυτοκίνητα... διάβαζα πολλά χρόνια το άουτο. Ό, το τρίτη. Ναι, ναι, το άουτο, το θυμάσαι? Ποιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα ήταν το πρώτο που ήρθε με πέμπτη ταχύτητα? Α, τέτοιες ερωτήσεις μη μου κάνεις. Δεν ξέρει τώρα κανένας να μας πει κανένας παλιός. Ποιο αυτοκίνητο άρεσε εμένα? Άσεσε, ποιος άρεσε? Ποιο? Η Βόλου η Αμαζόνα με τα κόκκινα φανάρια, με τα στρόγγυλα φανάρια. Φακλάνα ήτανε. Αυτό μ' άρεσε. Οδηγούσε ο Καζάκος. Σε περιπολικό, και, ναι. Και θεωρώ το καλύτερο μοντέλο Τσάλφα Ρωμαίο, το Τζούλια το Σούπερ. Το Τζούλια με τις τέσσερις πόρτες ή με τις δύο? Με τις τέσσερις. Με τις τέσσερις, το τετράγωνο. Το τετράγωνο. Το 1600, το 1700. Το 1600. 1600. Το 1600. Πόσα άλογα έβγαζε? Είναι το πιο επιτυχημένο μοντέλο, ήταν δηλαδή, ναι, διαχρονικά το πιο επιτυχημένο μοντέλο της Αλφα Ρωμαίο. Ναι. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσαν τα αμάξια που τρέχαν γρήγορα. Εμένα μ' αρέσαν τα καλοτάξιδα αμάξια. Και το πιο καλοτάξιδο αμάξι ήταν η Citroën Palace. Α, μετά το Βάτραχο ήταν αυτή. Ναι. Ναι. 2-400 κιλά. Ναι, ναι. Κλείσε. Αυτά μ' αρέσανε, γιατί μ' αρέσανε αυτά. Γιατί?
Γιατί, γιατί εκτός που ήταν καλοτάξεδα, όταν έρθουνε στο κτοκάθισμα πίσω, ήταν σαν να είσαι σε κρεβατοκάμαρα. Ήθελες να πεις, με τυκόμενα. Είσαι πονηρός, το κατάλαβα πριν το πεις. Είσαι πονηρό αγόρι. Είσαι πονηρό αγόρι. Δεν έχω δίκιο, Κωστή. Τι πλάκα κάνεις. Εδώ εμείς τη βγάζαμε πριν 30 χρόνια σε τον Πιάνκι, να πούμε. Και έπαθε η μέση μας. Είπες τον Πιάνκι και σε ένα τέτοιο αμάξι οδηγούσε ο Μισούνοφ. Ναι. Και είχε βγάλει τον μπροστινό το κάθισμα. Ναι. Και εκεί στη Χαλκιδική που ήταν κουρά ολόκληρη. Ναι. Βγήκε ένας και άρχισε να τον βρίζει, να τον κάνει, να τον ράνει, τον άκουγε, τον άκουγε, τον άκουγε, τον άκουγε. Οπότε κάποια στιγμή ανοίγει την πόρτα για να βγει και βγαίνει και βγαίνει και ο Έλληνας, ο κλασικός, με συγχωρείς ρε φίλε, σε παρεξήγησα. Ο Μισούνοφ είχε πλακώσει δυο μαζί ρε μια φορά, αν θυμάσαι. Κλείσε, τα λέμε. Γιατί, για. Άχρηστο άπλητο κουμούνι, τεμπέλη διαρκεία σου από την εκπομπή. Μάλλον δεξιός είναι αυτός ο κύριος που σου στέλνει το μήνυμα. Καλός άνθρωπος. Με αγαθά αισθήματα έτσι. Ραπ, τι λέει, ψάχνω να βρω τρόπο να περάσουμε από τον Πανιόνιο, αλλά δεν βγαίνει με τίποτα. Κοίταξε, λέει. Μουρκουμέλε θα έχει. Θα σου πω τον τρόπο. Αν δεις να παίζει πάλι Αντωνιάδη αριστερό μπακ, υπερφόρτωση στον Αντωνιάδη, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Κάτσε, μην κάνει κοιλιά. Να διαβάσω ένα μήνυμα. Εντάξει. Εμένα λέει μου έχει μείνει ο Κάρι Κλίν να διαφημίζει τα φουντούνια του δεύτερο Πατρίς Ληστεία οικογένεια, η καλύτερη λέει, ελληνική ταινία. Άμπαλε και υπερόπτη γιατρέ. Αν υπάρχει μια ομάδα στη Β' Εθνική είναι η Αναγέννηση. Καθαρή με κόσμο και 5 χρόνια στην κατηγορία με συγκεκριμένο μπάτζετ και πλάνο. Μιλάς κάνοντας ότι ξέρεις ενώ δεν έχεις ιδέα, βρε. Δεν αμφιβάλλω για την υγεία, τη διοικητική και την οικονομική που έχει Αναγέννηση καρδίτσας για το γύρω-γύρω. Εμείς μιλάμε για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ότι είναι πολύ μέτριο το ρόστερ της. Ναι. Έφυγε και ο Θεοδωσιάδης. Άκου. Αυτό είναι αφάν de la patrie. Φουντουνιά, le comci de comsa. Αν de aspro pato. Και το κρόνο φουντούνια. Φουντούνια οι questi di questi. Hai capito? Φουντούνια σαλάμ. Φουντούνια μαλέκομ. Φουντούνια φατάχ. Φουντούνια ολουάχατ, ολουάχατα. Ο έρελο έλεπελε ασάλλαλ μα τα τρία χωρέλ δεν τα ούσε το λίμπερε ασάλλα πουλά. Φουντούνια από την... Τι ζημιά έπαθε κι αυτός, έχασε το παιδί του. Τι ζημιά έπαθε. Λοιπόν για την αναγέννηση, δεν είναι καλή ομάδα. Αυτό εντάξει ρε, τώρα αυτός στην πόλη τώρα υπευρίζεις. Εντάξει, όχι, καμιά χαρά η καρδιτσιότηση. Λοιπόν, ο κομμουνιστής, τα προγνωστικά για ΠΑΟ και Ολυμπιακό ανέβηκαν στο rapto.gr. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει προγνωστικά για αύριο με τη Θέλτα. Όχι, δεν μου το ζήτησε. Δεν ασχολήθηκες. Γκάλης Χρήστος, το ξέρεις. Να ακούσω. Βέβαια, δημοσιογραφάρα, Αριανός. Δώσε χαιρετίσματα στον κολλητό του Τζόρνταν, τον Κώστα Ψωμιάδη, στο Μανάβικο και στους φίλους του, τους αστυνομικούς. Όλο το Βαρδάρι σε ακούει. Όλο το Βαρδάρι. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε όλο το Βαρδάρι. Βασίλισσα Πυροτάν. Ωραία εκπομπή ποδοσφαιρική. Κάνε μια πρόβλεψη για αυριανή εντεκάδα. Πάω και μίλα λίγο για το μάτς του ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια και περαστικά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Δεν ξέρω ποιο θεωρεί ο ΠΑΟΚ πιο σημαντικό μάτς, αυτό ή τον Πανιόνιο. Κοίταξε. Με τον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος θα παίξει για την νίκη. Έτσι. Θα λειτουργήσει. Θα ανοιχτεί, πιστεύεις, ο Πανιόνιος. Όχι. Θα παίξει κλειστά την αντεπίθεση. Φούντας. Έχουν ο ένα. Φούντας έχει πάρει κόκκινη κάρτα, δεν παίζει. Καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα είναι. Ριζβάνι ξανό, σέντερ μπακ, τετράδα του καλή. Με δύο ή με τρία χάφο Πανιόνιος. Νομίζω με τρία θα πάει. Κόρμπο, Σιώπη και. Ποιο είναι ο τρίτο, εδώ σε θέλω. Κριτικό. Ναι, και θα κρατήσει. Θα βγάλει δεκάρι για να παίξει κριτικό. Τρίτο εξαροχτάρι. Όχι. Μπορεί να βάλει στη μια γραμμή ψεύτο εξτρέμ τον ένα από του ίδιου. Το δεκάρι του. Να πάρει τον κόσμο. Καλημέρα. Το Μασούτ δηλαδή. Το Μασούτ θα το βάλει. Για να βάλει τρίτο χάφ. Για να βάλει τρίτο χάφ. Το κριτικό δηλαδή. Δηλαδή στη θέση του Φούντα θα παίξει ο Μασούτ. Κάπως έτσι. Να μπολιάσει το κέντρο. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Σχετικά με τα αυτοκίνητα με 5 ταχύτητες, σασμάν δηλαδή πεντάρια. Ήταν το αλφασούτ. Πολύ πιο μπροστά. Ναι. Από το 72 ερχόταν το Ιώτα Τσέλικα. Α, η Τσέλικα που οδηγούσε. 1972. Στους ιερόσιλους ο. Πώς το λέγανε ρε, με την περούκα που ήταν. Λιβαδίτης. Ο Λιβαδίτης. Ο Μαρτέλης. Ο δημοσιογράφος Μαρτέλης. Τε αυτή την Τσέλικα λες. Την πρώτη, αυτή εδώ πέρα του Λιβαδί ήταν η Α2. Ναι, και αυτή η διαφορά πέντε από την Α1 ήταν στη θέση του ρεζερβουάρ. Μάλιστα.
επειδή το πρώτο τσέλικα, το Α1, το οποίο είχα την χαρά να το έχω αποκτήσει, είχε το ρεζερβουάρ στο πίσω μέρος και κάτω. Στο πίσω μέρος και κάτω. Ακριβώς, εκεί πέρα μπαίνει συνήθως η ρεζέρβα. Μάλιστα, μάλιστα. Και επειδή δεν μπορούσα να περάσει από τις προδιαγραφές των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ναι, αναγκάστηκα να μεταφέρουν το ρεζερβουάρ πίσω από το πίσω κάθισμα. 1600 ήτανε. 1600, ναι. Πόσα άλογα τα είχε. Αυτό εδώ πέρα έβγαινε στα 90 άλογα. Πολύ καλό. Πολύ καλό για εκείνη την εποχή. Στα 90 άλογα με πλάγιο κεντροφόρο και δύο πιανόλες επικεφαλής. 90 άλογα το 1972 στα 1600 κυβικά. Ακριβώς. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Ναι. Η 1602 η BMW είχε 85. Ναι. Το 1600 βγήκε αρχικά σαν 1600 ντου επόρτη. Ναι, ναι. Και μετά ονομαστήθηκε 1602. Συμπτωματικά και αυτό το είχα. Πολύ ωραίες ρεμπρίζες για εκείνο. Τι δουλειά κάνατε. Εκείνο είχε 96 ΣΑΕ, 85 ΔΙΝ. 85 άλογα στα 940 κιλά. Περίπου, ναι. Όχι παραπάνω ήταν. 970, 970, συγγνώμη. Εκεί πέρα κοντά. Κάτω από τόνο. Ναι. 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 Εκείνο εκεί πέρα είχε φερρυπίν 0113-3. Όχι, όχι. 13-3, έτσι λέει, επιμένω, όχι, όχι. Το 1600 το BMW. Λοιπόν, άκουδο τώρα. Με έτσι, τα 85 άλογα. Πολύ διαβασμένος είσαι, τρομερός, αλλά εγώ πήρα από την αντιπροσωπεία της BMW τις δοκιμές. Ο κατασκευαστής έλεγε 13-3, στα ούτω τρίτη έλεγε 12-8 και 160 τελική την έδινε. Όμως, η πραγματική τελική ήταν 165 με 12,3. Όπως και η 2-2 είχε 175 τελική με 10,8%. Τι σου λέω τώρα, τι σου βγάζω τώρα. Έχεις δίκιο για το 13-3, μιλάμε... για το 13-3 έχεις δίκιο, αλλά ήταν οι τιμές του κατασκευαστή στις δοκιμές ήταν ένα δευτερόλεπτο κάτω. Όλα αυτά που λέμε όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ήταν με τεσσάρια σασμάν. Ναι. Όπου η Τετάρτη ήταν σε σχέση 1:1. Ναι. Η Πέμπτη ήταν υποπολαπλασιαζόμενη, σαν overdrive δηλαδή, και ήταν στο 0,858,40. 0,84-0,85. Τώρα μου έδωσες μια πάσα να σου πω ότι και το πρώτο turbo αυτοκίνητο που βγήκε στην Ελλάδα ήταν το 2002. Κοίταξε, σαν 2002... ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε και το είχε πάρει ο Περγαμηνός στη Θεσσαλονίκη, ο πρώτος. Ο Ιβρυπίδης. Ναι. Και πιο μπροστά ο Μακαρίτης Γάκης, ναι, ο μεγάλος Καλεντζάκης δηλαδή, ναι, 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 είχε φέρει ένα Κάπρι 2-300 με τουρμπίνα, το οποίο όμως ήταν προσθήκη, δεν ήταν εργοστασιακό. Άλλη αμαξάρα εκείνη το Κάπρι. Καλά, εκείνο σκότωνε, φαντάζω τώρα και 2-300. Σε 1700 έβγαινε πρώτο. Το Κάπρι από 1300 ξεκίναγε. Από πιο κάτω, ναι. Πάντως, εγώ για το 1300-1600 βρετανικό μοτέρ, 1700 V4, ναι, γερμανικό. Δεκαετία 80 που μου έχει μείνει. Ποιο? Το Renault 5. Το Turbo. Ναι. Ναι, που σκοτώθηκε η Τζένι. Το Renault 5. Ακριβώς, η Τζένι Γκάλι σκοτώθηκε με Renault 5 Turbo. Τι αμαξάρα. Η Τζένι Γκάλι. Ναι. Για πες μου, γλυκή άνθρωπε, από τη δεκαετία του 80 τι σου έχει μείνει. Τώρα, τη δεκαετία του 80, η φιλία που είχαμε τον πατέρα σου. Είχες φιλία. Και εσένα σε ξέρω από το 1972. Δηλαδή, φιλία, δηλαδή βγαίνατε και για γκόμενες μαζί. Ή... Όχι. Όχι. Είχαμε επαγγελματική συνεργασία στην εθνική που δούλευε. Ναι. Και το καλοκαίρι του 72, αν θυμάσαι, σε έφερε στην Περαία να κάνετε μπάνιο. Ναι. Οι δυο σας ερχόσασταν. Ναι. Και έπαιζε εσύ με το μικρό μου το γιο που ήταν τότε 2 χρονών. Κατάλαβα. Και εσύ τον υπερασπιζόσουν όσο τίποτα. Ναι, σαν μεγαλύτερο. Αλλά ωραία αυτοκίνητα εκείνης της εποχής ήταν φυσικά τα Αλφα Ρωμαίο. Ναι, τα Τζούλια, ε, ναι. Η Τζούλια. Και οι Βελόσες. Και οι Δίδυροι, οι Βελόσες. Οι Τετράγωνες. Ναι, 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 ναι. Το οποίο Τζούλια έβγαινε μέχρι είχε βγάλει και ένα μοντέλο 1600, το TI Super. Ναι, 112 άλογα. Το οποίο... Παραπάνω πρέπει παραπάνω, να έχει. Παραπάνω, παραπάνω πρέπει σωστό, να έχει. Σωστό, σωστό. Το οποίο αντί να έχει 4 φανάρια όπως είχε η κανονική Τζούλια, ναι, είχε 2 φανάρια και τα 2 εσωτερικά ήταν αεραγωγή. Δεν μου λες. Για να κρυώνουν τα μπροστινά δισκόφρανα. Εκείνες τις εποχές τις αλλάζεις.
η κάθε εποχή έχει τα δικά της, μάλιστα. Έχει και τα συν και τα πλην. Πολύ ωραίος. Πολύ εκείνη ωραίος. Την εποχή είχαμε σωστά αυτοκίνητα. Ναι. Αυτοκίνητα για οδηγούς. Δεν ξέραμε φυσικά τι θα πει ABS, ναι, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτρονικά και σαν χλαμάρες. Υδραυλικά τιμόνια υπήρχαν. Ναι. Φερρυπίν, όλα τα αμερικάνικα είχαν υδραυλικά τιμόνια. Η Mercedes είχε, οι 280 και αυτές. Ναι. Πάνω απ' όλα η Jaguar. Η Citroën Palas. Η Jaguar, η οποία πλησίαζε περίπου τους 2 και τόνους. Ηλεκτρικά παράθυρα, ναι, και εκείνη την εποχή. Ναι, τους 2 και τόνους. Είχε ένα υδραυλικό τιμόνι, το οποίο ενστάσει με τον δείκτη του δεξιού σου χεριού γυρνούσε το τιμόνι από τη μία πλευρά ως την άλλη με 4,5 στροφές, ναι, με ένα δάχτυλο. Ναι, ναι. Και μιλάμε για 2 τόνους και αυτοκίνητο. Αν επιτρέπετε, υδραυλικά τιμόνια δηλαδή. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου από επαγγελματικής απόψεως? Έμπορος ήμουν. Μάλιστα. Είσαι αλλά καλά τώρα. Ήμουν στον τομέα του αυτοκινήτου. Ναι, μα ξέρεις πολλά πράγματα. Φυσικά ο Ψηφίδης, ο Γιάννος, είναι πιο νέος από μένα. Είσαι 75 εσύ? 72. Μια χαρά είσαι. Ο Γιάννος είναι το 46. Ναι. Και εσύ, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είσαι το 68. Έτσι. Και ήσουν πολύ καλός φίλος με τον Θόδωρο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σωστά τα λέω? Πολύ καλά τα ξέρεις. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία σου εκπομπή, συνέχισε την. Εγώ θα σου παίρνω τηλέφωνο μόνο όταν λέω κάτι σχετικό με το αυτοκίνητο. Α, πολύ ωραία. Γιατί από το ποδόσφαιρο έχω αποστασιοποιηθεί από το 1973. Καλά έκανες. Θα μου πεις τους λόγους. Καλό σου βράδυ. Ναι, θα μου πεις τους λόγους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατρέ. Είδες, την πήγαμε από τον Αναστόπουλο, από τον Ρόβα, τον Ανάκογλου, στη 2-2 την BMW. Αυτή είναι η ιστορία μας. Έτσι. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έχει πολλά μηνύματα, 2 λεπτά να τα διαβάσω. Ο 587. Είπα ότι έχετε δημοσιογραφικό αυτισμό με τα δρόμενα της πόλης σας και χάνετε τα προφανή που συμβαίνουν εδώ Αθήνα και έτσι όλο το σενάριο, μας λέει ο φίλος. Ραπτόπουλε, λέει ο άλλος, σαν τη Στανίση μετά από 8 ώρες στη Θεσσαλονικιά μιλάς. Τι εννοεί ο Ιβάν όταν λέει ότι τελειώνει η συνεργασία μας αν δεν βρεθεί αυτός με την κροτίδα? Δεν ξέρω, μας το πει ο Πετροντός αύριο. 3-5-2 στο Φάληρο, ο Βάζελος. Κουτρουμπί, Μολέδο, Σάμπα, Τριάδα. Κουλιμπαλί δεξιά και αριστερά, Χουλτ. Ζέκα λέει. Ποιο Ζέκα, ρε φίλε? Ο Ζέκα δεν παίζει. Λεντέσμα τραυματίας. Οπότε μένει λεντέσμα τραυματίας, είσαι ένα εξεταστέο.
Από Ιταλία θα έρθει τέρμα, λέω 4-31. Μετά λέει, Κανία Τζίμιρο δίδυμο και σχόλιο για Μπίζεσβαν. Νομίζω τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Χιλιοπεί αυτά. Ραπτό που λέει το ροξ στο νάιλον, μέσα στα σιρόπια. Ροξάκι. Το φοφικό. Το φοφίκο. Ναι. Τη λούξ την πορτοκαλάδα. Ναι. Κίτρινο μπουκάλι, πράσινο καπάκι. Το σπαστό κυφωνίδι με τις, και τις καπότες. Ναι. Again. Αυτό είναι. Τη δεκαετία του 80 τη σημάδεψαν οι Bee Gees. Και ο Τζον Τραβόλτα, ο Νταλάρας και ο Πάριος. Το Μάλμπρο και το Λιβάης με τη Λακώστα. Το Πασχετικό Σάρης και ο Πάοκ. Άμπαλε και υπερόπτη γιατρέ. Αν υπάρχει μια ομάδα, το διαβάσαμε. Μας το έχει πει. Λέει... Για τον Πανίνο, είναι ο τρύπα τον Αντωνιάδη. Εντάξει. Ναι. Αν τον βάλει αριστερό μπακ. Η διαφήμιση με τα μακαρόνια Μίσκο. Κοπρόσκυλο τα σχόλια για την έτσι πειράξανε. Αργό σχολείο, σε λέει. Καλά, αυτό. Προφανώς το ρόστερ της αναγέννησης δεν συγκρίνεται με του Άρη. Για την αναγέννηση έχω πολύ καλές απόψεις όσον αφορά το γύρω-γύρω. Αλλά λέει ένας... φέτος το χορτάρι με Σάκη Θεοδωσιάδη να φεύγει, κάτι δεν είναι καλό. Όμως λέει είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης και έπαιξε τον Άρη στα ίσια. Βρε, και... πολύ ωραίος κόσμος. Κάθε φορά που γύρω στην Καρδίτσα και βλέπω μάτς αναγέννησης χαίρομαι, αλλά. Η Αγγλία βλέπω City, την Γκουαρδιόλα. Ναι, και εγώ. Για την Γερμανία την δεν μπορεί η Μπάγκερν να το χάσει, παίζει μόνη της. Ναι, Ιταλία. Ιταλία, η Γιουβέντους έχει το ρόστερ που δεν το χάνει. Θα το πάρει με μικρή διαφορά όμως, πιο μικρή φέτος. Θα είναι ναι. ανταγωνιστικές η Ρώμα κατά κύριο λόγο, πιστεύω παίζει για τη δεύτερη θέση χειρά. Η Νάπολη, αν συνέλθει και αυτή το ίδιο. Και για την Ισπανία, εκεί είναι πολύ απρόβλεπτο. Είναι Ατλέτικο, εγώ βλέπω. Δεν θες... το θέλει το πρωτάθλημα, το έχει πάρει ο Σιμένο, θέλει το Champions League. Για να δούμε. Πάντως χθες δυσκολεύτηκε, στο 93 έβαλε το δεύτερο. Καλά. Champions League θέλει. Champions League βλέπω την Ατλέτικο να το παίρνει. Λοιπόν, έκπληξη βέβαια. Το Ισπανικό είναι πιστεύω. Το καλύτερο όλων. Προτρέπει ο 359. Το Ευρώ. Καλά, δεν το συζητάμε το Ισπανικό yeah. πρωτάθλημα, είναι το καλύτερο όλων. Ο Καταλανός υπογράφει. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Ηρακλειδέας. Ναι. Όπως είναι σύγχρονη η ονομασία. Όπως είναι σύγχρονη η Ηρακλής. Α, έπειρα και μάλιστα. Με τον Άρη τι πρόβλημα υπάρχει. Με τον? Τι πρόβλημα έχει με τον Άρη. Με τον Άρη, τον νέο Άρη, αυτή την ομάδα του. Τι καινούρια. Με τον Άρη, γενικά με τον Άρη, μα τι πρόβλημα έχει. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον Άρη, φίλε μου, καλέ. Διαρκεία πήρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί θα ακούω τόση ώρα. Ρε διαρκεία πήρε. Γιατί πήρε. Διαρκεία πήρε. Διαρκεία τον Άρη. Ναι, αφού παίζει την κατηγορία που μου αρέσει. Διαρκεία τον Άρη. Πήρε. Σου κάνει εντύπωση. Εκείνα δεν έκανε εντύπωση, άμα εγώ κάνω το ίδιο πράγμα. Γιατί σήμερα... ελεύθερο προϊόν δεν είναι εσύ ο Άρης μπορεί... στο ποδόσφαιρο. Εσύ μπορεί να παίζει τζάμπα, να παίζει τζάμπα. Ελεύθερο προϊόν, ό,τι θέλουμε πάμε παίρνουμε, αλλά... Γουστάρω να παρακολουθεί το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και ο φετινός Άρης, ο οποίος πλέον στοιχηματικές δίνεται καθόλου, δεν παίζεται καν για να ανέβει, είναι πρόκληση. Δηλαδή λες, γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά του στοιχήματος. Μακροχρόνιο στοίχημα, να μην υπάρχει μια ομάδα. Ούτε η Άκτου Μελισανίδη είναι τόσο ισχυρό που μπορεί. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ πρέπει να σου μιλάω για το στοίχημα. Ρε παιδί μου, ποδοσφαιρικά, επειδή μου αρέσει η κατηγορία. Κάτσε, μάλλον είπες. Σαν ομάδα, για ποδοσφαιρικά, που θέλει να πω, είναι η σκοπά, παίρνει διαρκεία και τον Άρη. Θέλω να δω το ποδόσφαιρο του Άρη, τη Β' Εθνική. Αν ανέβει σου πρέπει, δεν παίρνω διαρκεία στη Σουπερ Λίγκ. Και καλά κάνεις και θες να πας να δεις. Αλλά το στοίχημα που κολλάει που μου ανοίξει για το στοίχημα. Είναι πάρα πολύ προκλητικό μια ομάδα να τη δίνουν σίγουρα ότι θα ανέβει στοιχηματικά. Αγγίζει τα όρια της πρόκλησης. Δεν μπορείς το 1-0 να βάλει το μια απόδοση, ότι κάπως. Δηλαδή δεν παίζεται καν πλέον. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν ασχολούμαι στοιχηματικά. Το στοιχηματικό είναι απόρρια και του ποδοσφαιρικού. Δηλαδή δεν μπορεί ο Μπουκ να το κάνει έτσι. Ποδοσφαιρικά δεν είναι δεδομένη η άνοδος του Άρη. Δεν μπορεί κανένα τόπουλο στη συνέντευξη και το συμφωνώ μαζί του. Καταλαβαίνω τι θα μπει και που το πα, αλλά δεν με αφορά το στοιχηματικό το κομμάτι. Εγώ βλέπω την ομάδα μου, αν θες να μιλήσουμε και τι ομάδε μα, έτσι. Ναι. Βλέπω την ομάδα μου να ανέβει, βέβαια όχι με ευκολία. Εντάξει, θα ανέβει όμως. Είναι ακόμα νωρίς για να το πεις αυτό, με σιγουριά, με βεβαιότητα. Να βάζεις το χέρι στη φωτιά όταν ανεβαίνει ο Άρης. Για τίποτα, έτσι, ούτε για εμάς ούτε δηλαδή σήμερα. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα... Σήμερα υπάρχουμε, αύριο δεν υπάρχουμε το πρωί. Εγώ δεν μπορώ να έρθω στη θέση του Αναστόπουλου. Γιατί ο Αναστόπουλος το έστειλα και σε μήνυμα το στον Κώστα το μεσημέρι, και πλέον έχει αλλάξει, όταν μια ομάδα τη θεωρούν δεδομένη την άνοδο. Και εσύ δεν θα ανέβεις, το φιάσκο είναι τεράστιο.
Σκέψω ότι τελείωσε προπονητικά αν δεν ανέβει ο Άρης Φωτοσφαιρόπουλος. Και καλό θα είναι να έχουμε χαμηλό την μπάλα, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Γιατί λοιπόν εγώ μιλάω άσχημα για τον Άρη. Εδώ λέω ότι ο Ηρακλής είναι υπόλοιπος οργανισμός, είμαι ηρακλειδέας, δηλαδή είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς οι ομάδες μας έχουν καταπαραδοθεί. Δηλαδή το ανυπόλοιπτο δεν κολλάει, ρε φίλε. Είναι ανυπόλοιπτη. Είναι. Είναι ανυπόλοιπτη. Κοίταξε να δεις, οι ομάδες μας έχουν ιστορία. Η ιστορία δεν παίζει πλέον, να είναι σίγουρο. Δηλαδή, ιστορία έχει ο Παρθενώνας. Να κάνει ομάδα ο Παρθενώνας πλέον. Λόγο να παίξει να λέει Παρθενώνας εσύ. Ο Παρθενώνας με αυτή την έννοια έχει ιστορία. Είναι ιστορικό μνημείο. Μιλάμε τώρα για τα αρχαία, μιλάμε για τι ομάδε μα. Ομάδες. Οι ομάδες δυστυχώς την ιστορία του την έχουν εξαντλήσει ως παρακαταθήκη. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν. Αν έχει ένα κύριο, ο οποίο τουλάχιστον από μπάλα γνωρίζει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και καταλαβαίνει τώρα τι εννοώ και τι θέλω. Και τι θέλω να πω και τι θέλω. Νομίζω ότι ο Κώστας τελευταία χρόνια δεν ασχολείται πολύ με Β' Εθνική. Οι ομάδες μας έχουν ιστορία. Άσχετα αν τα τελευταία χρόνια τις πήρε η Κατρακύλα. Πλέον είναι ανυπόλοιπτες. Είναι ένα άλλο κομμάτι του οποίου οφείλεται και είναι ανυπόλοιπτες. Τώρα, ας τη διαδρομή ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός, ανακτήσει τη χαμένη του Έγκλη, αυτή που είχε επί Γράντα και πρώτερα, είναι στο χέρι να το κατακτήσει αυτό. Για ποιο Γράντα μου μιλάτε, ρε φίλε, που υπήρχε η ομάδα και υπήρχε η γκρινιά. Ναι, αλλά ο Άρης δεν χρωστούσε. Είχε μια προοπτική. Μπορεί να ήταν λιγοκυρωμένο το σωματείο, δεν αμφιβάλλω σε αυτό που είπε στην αρχή τη συζήτηση. Στην αρχή τη εκπομπή με τον κύριο Απόγλου. Μπορεί να ήταν λιγοκυρωμένα τα πράγματα, έτσι. Αλλά δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει όγκλου. Δεν υπήρχε όγκλου. Εντάξει. Δίκησαν οι οπαδοί, την έφεραν την ομάδα εδώ που την έφεραν. Δεν είναι, ρε φίλε. Εντάξει, και εγώ να σε πω και κάτι. Όσον αφορά το συμπεριφορία που λέμε και τα λοιπά, εντάξει. Και καλό και κακό ήταν στον Άρη. Δεν μου λες. Για μένα. Κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή θα σου πω κάτι. Τελευταία πενταετία, εξαετία, εφταετία ποδοσφαιρικά ο Άρης. Αν το συγκρίνεις με μεγέθη όπως είναι. Γιάννενα. Ναι. Τρίπολη. Πανιόνιο. Ναι. Πλατανιά. Ακόμα και τη Βέρεια. Ατρόμητο. Τι ομάδες αυτές με τον Άρη και τον Ηράκλη τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τη συγκρίνεις, αγόρι μου. Λόγω αποτελεσμάτων. Δυστυχώς, ναι. Είναι σε καλύτερη μοίρα. Βασίλης, τη συγκρίνεις. Δηλαδή, μην έθελε ότι φλούμε. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε ανυπόλοιπτοι. Δεν έχουμε αντιληφθεί την ρεαλιστική πραγματικότητα και ζούμε σε νεφέλες. Και εγώ ζω στον κόσμο και λέω εντάξει, μια χαρά είναι ο Ηρακλής, τα λοιπά. Τώρα, συγγνώμη λίγο, θεωρείς τη Βέρεια μεγαλύτερη ομάδα από τη δική σου και τη δική μου. Τη δεδομένη στιγμή είναι σε καλύτερη μοίρα. Τη δεδομένη στιγμή είναι σε καλύτερη μοίρα, δυστυχώς. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, μην το πει και κάτω θα μας γελάνε και πέτρες, νόμιμα. Δεν θα γελάνε. Κάτι τέτοια ακούνε οι παραδιπλανοί, νόμιμα, και κάτω ασχολούνται μαζί μας και χαίρονται, νόμιμα. Ποια ακούνε? Οι παραδιπλανοί, λέω. Ποιοι είναι οι παραδιπλανοί? Όνομα δεν έχουνε. Πώς? Όνομα δεν έχουν οι παραδιπλανοί. Τι είναι λεπρή, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί του. Δεν θέλει. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί του. Η μία ομάδα αύριο έχει ευρωπαϊκό μάτσα, ανέφερε τα έσοδα τη ο Κώστας. Που αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση. Έτσι. Και εγώ κάποτε έπαιζα με την Ατλέτικο Μαδρίτη και τη Μάντσεστερ Σίτι. Και παίζει με το κοκκινόχωμα. Έτσι. Και τώρα παίζει το κοκκινόχωμα, ναι. Και τι πάει να πει αυτό. Είναι η τωρινή πραγματικότητα. Και η Μάντσεστερ έχει πέσει και πολλέ μεγαλύτερε ομάδε από τον Άρη έχουν πέσει. Και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή. Ότι θα ξεγράφει όλο μόνο μια ιστορία. Εντάξει, δηλαδή θε να συγκρίσει Μάντσεστερ με τίτλου και τα λοιπά, με ευρωπαϊκέ διακρίσει που έπεσε μια φορά στην ιστορία. Με σοβαρή ομάδα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με την καμπάλα, λέω, που παίζουνε. Καμπάλα, δεν είναι καμπάλα, Καραμπάχ. Ναι, ποια είναι τέλος πάντων, Καραμπάχ. Είναι ξέρω, μια ανερχόμενη οικονομική δύναμη το Αζερμπαϊτζάν. Ξέρεις την μπάτζετ έχει Καραμπάχ. Ξέρεις την μπάτζετ έχει Καραμπάχ. Ξέρεις τι υποστηρίζουν από πίσω. Φίλε. Ξέρεις ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει το 60% της παραγωγής του φυσικού αερίου παγκόσμια. Εγώ ξέρω την ιστορία. Να μου πεις ότι παίζει με κανέναν Άγιαξ. Δυστυχώς, Money Talks έτσι λέει. Money Talks έτσι λένε τα πράγματα. Πώς? Money talks, αυτό λένε τα πράγματα τώρα. Δυστυχώς, ευτυχώς. Έτσι πως είναι η δομή του ποδοσφαίρου επαγγελματικό, αυτά μετράνε πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εσύ θέλω να μου πεις τώρα αυτή τη στιγμή ότι αν τυχόν υπάρχει, έχει ο Πανθωρακικός και τον πάρει, ας πούμε, ένας πολύ μεγάλος επενδυτής και έχει τρεις φορές περισσότερο μπάτσα από το δικό μου, ότι ο Πανθωρακικός είναι πιο δυνατή ομάδα από εμένα. Θα γίνει, ναι. Δηλαδή, ότι εγώ δεν έχω ιστορία και ο Πανθωρακικός είναι ένα ερχόμενο δίκτυο. Γράψτε τις ιστορίες, το τώρα μιλάμε, τις προοπτικές. Να το δούμε. Μαγαζί είσαι, τι ιστορία. Α, την ιστορία του αθλητικού σωματείου. Η ιστορία έχουν όλα τα αθλητικά σωματεία. Μικρή, μεγάλη. Λοιπόν, την έχουνε. Οκ, okay, boy, γλυκό. Μην κάνετε και αυστηρή αντιπαράθεση. Θέλω επιχειρήματα τα οποία να είναι τεκμηριωμένα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και αυτά που σε ανέφερε για Manchester City και για Ατλέτικο,
έτσι. Δεν είναι και πριν από 30 και 50 χρόνια, είναι 6 χρόνια. Είναι και πολύ πρόσφατα, έτσι. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά μην μου λες τώρα τι παίζει ο Πάοκ με την. Ποια παίζει ρε κοφτή και τέτοια. Είχαμε μνημόνιο τώρα το ψάρισμα σε τι και ατλέτικο. Στην αρχή του μνημονίου. Είμαστε στην αρχή του μνημονίου. Α, μνημονιακές εποχές. Αρχές. Κλείσε, φιλιά. Τα λέμε. Για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Κωστή, λέει ο Γιαννάκης, συμμαθητής της Ένιας, της Ανιψιάς μου. Όταν φέρεις γιατρό, η εκπομπή απογειώνεται. Απίστευτο ποδοσφαιρικό IQ και οι δυο σας μας μαθαίνετε μπάλα. Πραγματικά. Θέλω τη γνώμη σας για τη Λέγκια. Αν την είδατε στην ισοπαλία με τη Ρεάλ. Το 3-3. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά ομάδα, λέγεται. Είναι προσβολή για το δεσμό του Champions League. Τώρα το 3-3 με τη Ρεάλ. Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα. Γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν βλέπουμε. Εντάξει, δεν το σχολιάζω κανένα. Τι να σχολιάσει. Λοιπόν, Μάντζιος Γιώργος. Τελειώνει συνεργασία με την εταιρεία Security. Αυτό λέει ο Πετρωτός και ο Γιώργος ο Μάντζιος. Όχι, τελειώνει συνεργασία μου με τον ΠΑΟΚ. Και πολύ καλά θα κάνει. Σου λέει, εσένα σε πληρώνω για να μην περνάνε αυτοί αυτά εδώ μέσα. Η οποία φωτοβολείται το MVP του αγώνα. Πώς, ναι. Τελώς συμπτωματικά. Λοιπόν, άκου να γελάσει, χιλιτίδη, και πάμε στον κόσμο. Citroën το πόνι. Ο ποιμή με τη δραχμή. Τι θυμάται ο κόσμο. Το Incocept που διαφήμιζε η Νόρα Βαλσάμι και έβρεχα το βρακάκι μου. Incocept, Νόρα Βαλσάμι, ποιμή με τη δραχμή και Citroën πόνι. Τι είπα, άνθρωπο, δεν φίλε. Προϊόντα πρέπει να είναι ηλικία μου. Πρέπει να είναι ηλικία μου. Ποιμή. Βρέχαμε το βρακάκι μα παρέα. Ποιμαίο, μόνο που σα περιπέτει η επενδύμη. Ο ποιμή, ο ποιμή. Ο ποιμή με τη δραχμή πάντα πουλάω στην πιο φθηνή τιμή. Ο φίλος σας, Στεφρίζνη Καρινόπουλος. Κάθε εβδομάδα... Ο ποιμή ήταν ένας τύπος σαν τον κόκκινο. ...σας αναγγέλει τις μοναδικές μας ευκαιρίες. Πού να ξέρουμε το ρεπορτάζ του Παθναίκου. Ξέρουμε το ρεπορτάζ της Λάρισσας και του Πανιωνίου. Κάτσε να ακούσουμε. Πάμε. Το Opel Manta από τα παλιά το είχε ο πατέρας μου πολύ μούρι. Είχε λίγα άλογα όμως. Πολύ σπανιακός μου λέει ότι ο Ζέκα και ο Λεντέσμα είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι για το μάτι της Κυριακής. Μακάρι. Δεν μα... ξέρω καλούς παίχτες. Μάλλον ο Ζέκα να είναι χρήσιμος, ο Λεντέσμα όχι. Πάμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας. Βασιλάκι μου, δεν έχουμε γνωριστεί. Αλλά κάνεις πολύ παρέα με δύο πολύ κολλητούς μου, με τον Φίλιππα και τον Στέλιο. Βλέπετε μαζί τα μάτς στην Νεάπολη, στο καφενείο. Στο παρακμιακό καφενείο της Αντρέα Παπαντρέου. Ναι. Oh. Έχω πάει και εγώ εκεί. Α, δεν σε έχω δει εσένα. Μια φορά. Ηρακλής Πανιώνης. Πού δεν σε έχω δει, τέλος πάντων. Εντάξει. Με τη ραψοδία του Παπαδόπουλου. Με τη ραψοδία. Ναι. Πού έπαιξε ανοιχτά το Πανιώνιο. Εντάξει. Στα ίσια. Θα σας βάλω ένα πολύ μικρό quiz και τους δύο. Σε ποιο μαγαζί εστίασης δεκαετία του 80 περιμέναμε στην ουρά για να πάρουμε πατάτες. Πατάτες. Δεκαετία 80. Πάντες τηγανιτές. Τηγανιτές. Τι πατάτες. Ναι, ναι. Ο Βασίλης Μπρέμι το ξέρει, αλλά το ξέρει σίγουρα. Ποιο ρε. Τα κούτις ρε παιδιά, τα κούτις. Καλά, ας τα κούτις όταν ξεκίνησαν ήταν... Πώς τα ξέρουμε. Τι σκουπίδι φάγαμε σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Πατάτες γιατί. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Και σαλάτες. Προλάβανε για σαλάτα. Εγώ τρώω με τη σαλάτα. Ναι. Χρυσαφή χρώμα, ζάντες αλουμινίου αστερίσκες. Ναι. 1900 κυβικά. Καταπληκτικό αυτοκίνητο. Ποιο. Ποιο. Το Opel το Manta. Το Sport. Άλλος τώρα. Λίγα άλογα έβγαζε. Ναι. Ναι, αλλά ήταν καταπληκτικό στο δρόμο. Η Opel Ascona η 400 ήταν όλα τα λεφτά. Ναι. Πα, τι πράγμα ήταν. Η ξέρετε, Ascona η 400. Βέβαια. Και ξέρετε, τέτοια αυτοκίνητα πλέον δεν. Μπορεί καινούργια τεχνολογία να είναι αποστηρωμένα τα αυτοκίνητα. Είναι αποστηρωμένο. Πάρα πολύ γερή λαμαρίνα. Το ναι. Σασί του ήταν πάρα πολύ γερό. Και ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχα πάρει και εγώ σε νεαρή ηλικία ήταν το Fiat Miraflori. Το σούπερ ή το απλό. Εγώ είχα το απλό. Ωραίο αυτοκίνητο. Αυτοκινητάρα. Μα ξάρα. Το μόνο ελάττωμα ήταν ότι η λαμαρίνα του δεν ήταν καλή. Τα ιταλικά πανέκανε. Τα ιταλικά σαπίζανε. Εμένα μ' άρεσε πολύ. Η Λάντσια, η Μπέτα, η Κουπέ. Ναι. Ωραίο, όμορφο αυτοκίνητο. Και το Fiat το 132, το Top Manager μου άρεσε πολύ. Ναι. Φοβερό αυτοκίνητο. Ναι. Επίσης, Κώστα, εσύ τα θυμάσαι καλύτερα, γιατί πάνω κάτω έχουν μια ηλικία. Η διπλή κερκίδα σε όλους τους αγώνες. Ναι, ρε φίλε. Που δεν υπάρχει τώρα και δεν την έχουν ζήσει. Πάει τώρα.
Με τις γκόμενες κερκίδα κάνουν τώρα, άστε. Εδώ, μα εδώ πέρα είναι το εξής, το εξήμωρο ότι λες εσύ τώρα ότι θα πάμε, θα είναι τώρα οι νεαρότεροι οπαδοί σε ηλικία τώρα πας στο δίπλα, θα είναι με τις γκόμενες. Αν βρεθούν δίπλα-δίπλα, όπως βρισκόντουσαν κάποτε παοξίδες αργανείς στο παλέ, τι θα γίνει? Κοίταξε, θα σκοτωθούν. Η γυναίκα στο γήπεδο αποτρέπει τέτοιου είδους καταστάσεις. Ας το δοκιμάσουν μια φορά, μπορούνε. Ναι. Και η γυναίκα που πλήθηκε, συνιαρίστηκε, γιατί εγώ έχω δει παοξού δεκαετία του 80, χειρότερη από χούλικαν. Έχω δει κατά απέναντι εγώ στην απέναντι κερκίδα αργανούδες. Οπαδοί του Άρη, γυναίκες οι οποίες ήταν παρατικές πάρα πολύ. Και κάποιοι μέναμε ανοιχτό το στόμα. Πιο ωραίες γυναίκες πάντως είναι οι οπαδοί του Άρεως. Ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι αλήθεια. Συμφωνώ. Πολύ γούνα. Ναι, ναι. Πιο λευκές. Ξεκίνησε σε αυτή τη δεκαετία του 80 δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Κάτι τελευταίο να κλείσουμε κιόλας, γιατί με πετύχατε, πάω για το σπίτι, άφησα το ταξί και πάω για το σπίτι σιγά σιγά. Για πες. Δυστυχώς, ενώ είχαμε πολύ καλές ομάδες, ρε Κώστα. Ξέρω ότι διαφωνήσεις μαζί μου, ειδικά για τον Ηρακλή. Δεν πήρε αυτό που άξιζε. Αυτό είναι και εμένα, και ίσως και του Βασίλη να είναι παράπονο και δικό μου παράπονο που τα είσαι σε νεαρότερη ηλικία τότε. Ενώ είχαμε καλή ομάδα, μας έλειπε το κάτι για να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Ήσασταν μικρή ομάδα γιατί χαρίζατε πολλά στους άλλους. Χάσανε ειδικά, χάσανε τίτλους. Χαρίζατε στους άλλους. Δεν μπορώ να πω τη λέξη που πρέπει. Ήσασταν πάρα πολύ ευγενικοί. Αυτό και το τελειώνω. Σε αντίθεση φυσικά με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο οποίος θα του δόθηκε ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ ήταν λιγότερο ευγενικός. Ναι, ναι. Πήρε το ποτάθημα και για μένα προσωπικά καλά έκανε, έπρεπε να το πάρει. Και με τα μέσα που είχε, και έχουμε ακούσει μετά πολλά χρόνια, μετά από 30 χρόνια, ότι τον πήγε και σε κάποια μάτια διαιτησία. Καλά έκανε. Τα λέμε. Καλό βράδυ και στους δύο. Καλά. Καλό βράδυ. Έλα, Βίλε. Έλα, φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Νάτος. Πήρα χθες τον Εύος μου. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Ραψοδία γυαλιά. Σε ήθελα στο γήπεδο χθες. Καλημέρα στο Γέντο Χιλντίδη. Ναι, είδα τον αγώνα σε ένα γνωστό φιλικό ζευγάρι. Ήμασταν εκεί με ένα φίλο. Είδαμε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Εγώ θυμάμαι όμως δεν είναι η πρώτη φορά που έχασαν τα Τρίκαλα 3-1. Είχαν χάσει μια φορά με 5-0 με Λαγάρα μέσα, Μπακάλι, Πράπα, Παραπαστρανίτη. Και δεν συμμαζεύεται, κύριε Ραπτόπουλε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αφήσε το. Ο Ψιμουλάκης έλειπε ρε σιγά μου. Τον έψαχνα. Sorry που μου έφυγε. Έψαχνα ψιμουλάκι κάπου εκεί θα ήταν κάπου. Μεγάλος προπονητής χωρίς δίπλωμα. Είναι το δεξί χέρι του μεγαλομετόχου. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ομάδα θέλει στήριξη, Βασίλη. Δηλαδή τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος έχει ματώσει οικονομικά, έχει φέρει τόσους παίκτες στην πόλη των Τρικάλων. Μιλάμε, ένα ποδοσφαιρικό θαύμα γίνεται. Ο Τραυλός στον πάγκο ήταν. Όχι των Τρικάλων. Ναι. Το ανάποδο πάγκο. Εντάξει, παίρνει και αυτά. Μήπως μπερδεύει τον Αγροτικό Αστέρα στη δεκαετία του 90 όταν ήταν ποδοσφαιριστής? Όχι, ρε. Τι όχι. Μεντίδης πάντως έκανε τακτικό μάτσο στο Γεωργιάδη μέχρι να καταλάβει τη φυσιογνωμία του γηπέδου ότι έχει λίγο πλάτος. Εγκλωβίστηκε. Ξέρεις κάποτε, κύριε Ραπτόπουλε, τι έλεγε ένας ποδοσφαιριστής των Τρικάλων στη δεκαετία του 80? Τι είπε? Του λέει ένα ξαδρεφάκι μακρινό, λέει, βρε γαμπρέ, του λέει, πώς πάμε λέει, να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο του Ευόσμου? Λέει, ευτυχώς παίζω λέει, αριστερό εξτρέμλε και δεν παίζω δεξί, λέει. Σκεφτόταν τον Κολόνι, τον Βαγγέλη αυτός. Άντε πάλι. Ναι, μα πού το σκεφτότανε, τι να κάνω εγώ. Μπας περιπτώσει, ξέρεις ποιο αυτοκίνητο ξεχνάς? Και θέλω να πω με την ευκαιρία ότι καλό θα ήταν αν θα κάνεις μια εκπομπή που θα έχει αφιέρωμα στο αυτοκίνητο να καλέσεις τον κύριο τρεις γραμμές πριν, γιατί είναι πολύ 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 μεγάλο. Εντάξει, αυτό ήταν ρε Κωστάκι μου, τι να κάνουμε ζάστα. Τώρα έχω ένα ματίζι κόκκινο με το δώρο της νύφης είναι. Ναι. Ένα ματίζι κόκκινο, εν πάση περιπτώσει στη Σμύρνη. Πεχταράς. Πόσοι παίκτες ανέβηκαν από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό του Βαρδινού Γιάννη? Πεχταράς. Και τώρα έκανε κουμπάρος είναι ο καπετάνιος, έτσι. Ναι. Ποιου? Κουμπάρος, βέβαια. Του Γαλάκου. Το βάφησε τα παιδιά. Βέβαια. Έχει δύο αγοράκια υπέροχα. Αριστεροπόδαρος ο Γαλάκος. Πεχταράς. Ομορφάντρας. Αυτός και ο Λάκης Κατσιάκος θεωρώ ήταν οι πιο όμορφοι άντρες ποδοσφαιριστές. Γιατί ο Πετρόπουλος ήταν ωραίος.
ποδοσφαιριστές είπα, Κωστή μου, δεν είπα προπονητές. Α, συγγνώμη. Δηλαδή, αν το δεις, ρε παιδί μου, το ποτήρι, πώς το βλέπεις, μισογεμάτο ή μισομάδιο. Εγώ μπορείς πάντα μισογεμάτο. Μπορείς να πεις ότι και ο Ντάνο Γεωργιάδης, αν ήσουν γυναίκα εσύ ή εγώ, θα λέγαμε ότι είναι ομορφάντρας. Άσε, ο Ντάνο Γεωργιάδης σε παρα... Εμένα, σε... ξέρεις τι μου έχει μείνει από τη δεκαετία του 80. Για πες, για πες. Μια ομάδα μόνος του, Σάκης Σιμωαφορίδης, Κυλκυσιακό. Μέσω αγροτικό αστέρα. Σάκης ή Λάκης, ρε. Λάκης. Σάκης, κύριε. Ιωσήφ, Ιωσήφ. Το χοντρόλες. Όχι, τρία αδέρφια. Πέτρος, αμυντικός. Λάκης, χαφ. Σάκης, επιθετικός. Κυλκυσιακό, β' εθνική. Κυλκυσιακό. Β' εθνική, ξέρω. Στο Κυλκύς. Ναι, β' εθνική, ξέρω. Μια ομάδα μόνος του, ο Ιωσήφ. Ο Σάκης. Μια ομάδα μόνο. Και με καλά, δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει μείνει και ο Γιώργος ο Γούσιος, ρε παιδί μου, ο μικρός Χατζηπαναγής της Β' Εθνικής. Ξέρετε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Είχε τριπλάρει και το Λέτσκα, κύριε Ραπτόπουλε. Πέντε στο Μακεδονικό. 5-0 ήταν εκείνη την ημέρα το μάτς. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Ποιος φορέ στα πράσινα. Στα πράσινα, νομίζω τότε ο Μακεδονικός έπαιζε πράσινα μαύρα. Και? Ο αγροτικός αστέρας στα εκτός τότε είχε λευκή στολή. Δεν είχε ροζ φανέλες τότε. Ροζ φανέλες. Ναι, τώρα που είπατε για ροζ φανέλες, για τον Αριανό. Δηλαδή αυτός βγαίνει τώρα ο παδός, κύριε Ραπτόπουλε. Δηλαδή αυτός που χειροκρότησε Αμπελά, Βελόνη, τον άφησε ο Ριαβόγλου μαζί με τον Πεκαρίδη, τον αφήσαν ελεύθερο από τον αγροτικό αστέρα. Αυτός χειροκρότησε Χρυσάφη. Δηλαδή αυτός ο περήφανος με το άρθρο 44 ναι. Και το άρθρο 99 τι είπε για την Κοπρίδισσα, γιατί δεν λες ρε φίλε. Σλάβε, Μπελούμπο. Λόκερ. Λόκερ. Δηλαδή έλεος τα παιδιά. Ή άλλη καρδίτσα που με λες εσύ Βασίλη μου, γιατρέ μου. Η μοναδική ομάδα του κάμπου που δεν, ανέβηκε που δεν ποτέ έχει αλφα. Παίξει αλφα εθνική. Τρίκαλα παίξα, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός, Βόλου, Λάρισα. Ναι, μόνο αυτοί δεν παίξαν. Δηλαδή, ποια ομάδα. Και είναι και πιο παλιό. Η Ελασσόνα δεν έπαιξε. Και πιο παλιά ομάδα. Τέσσερα ιδρυμένη αναγέννηση. Καταρχήν, αναγέννηση τώρα, επειδή φοράει κίτρινα μαύρα. Μα δεν αναφέρεται πουθενά. Είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η ομάδα. Όχι, εντάξει. Τώρα εντάξει, τι να λέμε. Συμπαθέστατη, συμπαθέστατη. Τι είναι? Συμπαθέστατη. Να μην έχει κάνει ούτε μία συμμετοχή, ρε φίλε. 100, πόσα χρόνια ιστορία, 112, στα 113. Ναι, 112, δηλαδή, να μην έχει κάνει ούτε μία συμμετοχή στην Αλφα Εθνική. Εδώ ανέβηκε η Νίκη Βόλου, τη βρήκε ο μεγάλος επενδυτής, ο μεγαλομέτοχος που ήταν πριν δύο χρόνια. Ο άνθρωπος μόνος του ήταν εκεί. Οικονομικά δεν μπορούσε να αντέξει άλλο το βάρος. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Καλά, παλιές αμαρτίες πληρώνει η Νίκη Βόλου. Κοίταξε, τώρα νομίζω ότι. Γενικά το Θεσσαλικό ποδόσφαιρο έχει πολλές αμαρτίες. Κοίταξε, πιστεύω ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά στην πόλη της των Τρικάλων αυτή τη στιγμή. Θα πάμε ρε καρά μάτσα Τρίκαλα να γουστάρουμε. Ω, Τρίκαλα έχει, ξέρεις, έχει και ταβέρνες εκεί, έχει... Ξέρεις ποιο μάτσο είναι στα κοντά μεγάλο, ε? Δεν σας το είπα αυτό. Στα Τρίκαλα. Είναι μια φάση σε ένα χωριό των Τρικάλων. Ποιο σε μια κομμόπολη. Ξέρετε, είναι ένα χωριό εκεί, το λένε Μικρό Παρίσι αυτή. Γιατί όλοι οι κάτοικοι, οι περισσότεροι κάτοικοι είναι στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία. Ποιο όλοι χωριό είναι αυτό? Αυτό λέγεται η Χαλία Τρικάλων. Η Χαλία. Ναι, μιλάμε για τρέμο. Κάποτε είχε τρεις τράπεζες εκεί. Σοβαρά μιλάς? Βέβαια, εθνική αγροτική ήταν εκεί. Όλο το χρήμα. Οι άνθρωποι είναι πρώτοι. Ό,τι αφορά στο χώρο της εστίασης στη Γερμανία, Αυστρία, θα κάνει Χριστούγεννα ο Γεωργιάδης στον πάγκο του Τρικάλων. Θα έχουμε παραφορά ψημουλάκι. Δεν πιστεύω. Και δεν σας το είπα. Έχει πάει που λέτε ο μοναδικός παοξής που υπάρχει σε εκείνο το χωριό, ο Ηλίας Ιμπατάλης. Έτσι και αυτός πρώην ποδοσφαιριστής των Τρικάλων, ποιον βρήκε σε μια ταβέρνα κοσμική εκεί. Για πες να τελειώνουμε με αυτό. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Να σου πω και τι άλλο με έχει μείνει από τη δεκαετία του 80, Κωστάκη μου. Βρήκε τον Αρετόπουλο, έτρεχε παϊδάκια, κύριε Ραπτόπουλε. Πού Φαρκαδόνα πήγε? Το χωριό το αυτό είναι. Φαρκαδόνα είναι μετά πηγαίνοντας στο Τσιώτη, ρε παιδί μου. Από εκεί είναι ο Αρετόπουλος, Φαρκαδόνα. Ναι, η Φαρκαδόνα είναι εδώ, εκεί δεν έχει ταβέρνες. Στο Νεοχώρι έχει ταβέρνες. Και τι άλλο μου έχει μείνει εμένα, κύριε Ραπτόπουλε, από τη δεκαετία του 80. Ξέρετε τι? Για πείτε. Να είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και νεοδημοκράτης. Δηλαδή, χάνεις από τον Άρη κάθε εβδομάδα και χάνεις και τις εκλογές από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπαδρέου, ρε φίλε. Φύγε από εδώ. Να μην υπάρχει ένας Αβράμουγλου εκείνη τη δεκαετία, ρε Κωστάκη μου. Σωστός. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Όσοι είναι στις γραμμές θα μιλήσουν. Άλλοι ας μην καλέσουν. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Έλα, φίλε. Χαιρετώ και τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρό. Καλημέρα.
Γιατρέ, πώς το λέγανε τον παίκτη αυτόν της καρδίτσας που έπαιξε μέχρι 40 χρονών? Μπουντούρης. Σοκράτης. Κώστα. Μάλιστα. Θα μας κάνει μια χάρη. Είπες προηγουμένως ο Κούγιας έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν μας τη διάβασες. Ο Κούγιας ανακοίνωσε. Όχι, συνέντευξη τον πήραμε. Το μεσημέρι μίλησε. Όχι, για το έβγαλε ανακοίνωση για τον Άγγελο. Θα το δούμε. Για μισό λεπτό. Για πες. Δεν μπορείς να μας τη διαβάσεις. Κάτσε, το ψάχνουμε κατά το σώμα. Μισό λεπτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα κλείσε, πολύ. Κλείσε, θα τη διαβάσεις. Είναι εξώδικο, αυτό μας λέει. Το εξώδικο. Ναι, εξώδικο, τι είναι το εξώδικο. Εξώδικο, ναι, εξώδικο. Λοιπόν, να το πούμε. Να το πούμε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Περίμενε. Να πούμε το εξώδικο. Εξώδικο απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΛ στον Άγγελο Αναστασιάδη και τους συνεργάτες του, Λεωνίδα Δημητρακόπουλο, Απόστολο Τερζή, με αφορμή δηλώσει του προπονητή μετά την απομάκρυνση του από τεχνική γνωσία του Βυσσινή. Ναι. Στην εξώδικο δήλωση που φέρει την υπογραφή του Αλέξη Κούγια ως πληρεξούσιου δικηγόρου, η ΑΕΛ αναφέρεται διεξοδικά στα λάθη που καταλογίζει στον Αναστασιάδη και τα χρεώνει και τα οποία οδήγησαν στην καταγγελία της σύμβασής του. Μέσα σε ένα κείμενο περίπου 1.800 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 του.